Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχές από εμάς για εσάς και τις οικογένειές σας. Μαζί με τη Σοφία Μίτυλη και το 2017. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την οικογένεια που έχει ο καθένας. Υγεία, ευτυχία, αγάπη και τύχη. Λοιπόν, και αυτή τη χρονιά λοιπόν μαζί με τη Σοφία Μίτυλη θα βρούμε λύση και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, όπως κάναμε και πέρσι, όπως κάνουμε τώρα 2 χρόνια. Υπάρχει λύση λοιπόν καθημερινά και για φορολογία και για ασφαλιστικό, όπως επίσης και για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σήμερα ποδαρικό μας κάνει ο Δημήτρης Οτραμόπουλος, πρόεδρος των Φορεοτεχνικών Ελλάδος, όπως επίσης η Σουζάννα Κλιμεντίδη, που θα είναι μαζί μας η δικηγόρος μας, όπως επίσης και η Ασπασία Παπαθανσοπούλου, η εργατολόγος μας. Όλα αυτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Αποκαλύψεις από τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλήδη Τσακαλώτο, για τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και τον Κόφτη. Ο Υπουργός Οικονομικών, με συνέντευξή του στην Καθημερινή, αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση συζητά στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού την παράταση του αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής ή αλλιώς του Κόφτη και για μετά το 2018 που λύγει το πρόγραμμα. Ειδικότερα, ο κ. Τσακαλώτος αποκαλύπτει ότι θα μπορούσαν από τώρα να περιγραφούν τα μέτρα που θα ληφθούν, δηλαδή οι περιοχές των δαπανών που θα εφαρμοστεί ο Κόφτης, εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι με όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί δεν επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση απορρίπτει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν προτείνει τα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή τη μείωση του αφορολόγητου και των υφιστάμενων συντάξεων. Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός Οικονομικών αφήνει εχμές κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τόσο για τις αξιώσεις που εγείρει σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων, όσο και για τη στάση του στο ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αυξήσεις φωτιάς σε καύσιμα και τσιγάρα μαζί με νέους φόρους στη σταθερή τηλεφωνία, τον καφέ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου έφερε το νέο έτος. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο ειδικός φόρος στη βενζίνη αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. Επίσης, αυξήθηκαν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού. Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στο εισαγόμενο και παραγόμενο καφέ. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Νέο φορολογικό τέλος, 5% σε κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί των καθαρών προ-ΦΠΑ τελών κάθε λογαριασμού. Επί του νέου αυτού τέλους επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%. Τέλος, αυξήσεις ΦΠΑ στα νησιά που έχουν απομείνει με την έκπτωση του 30%. Από την 1η Ιανουαρίου καταργήθηκε η έκπτωση 30% του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά, με εξαίρεση νησιά του Βορείου Αιγαίου, για τα οποία παγώνει για ένα χρόνο η εφαρμογή του μέτρου. Από την 1η Ιανουαρίου, η χρήση του αφορολόγητου θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές για το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων. Μπαίνει τέλος στις συναλλαγές με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ. Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται πλέον να ανοίξουν επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και η μισθοδοσία θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, στις κυριότερες από τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητά μας. Μισθωτοί και συνταξιούχοι και αγρότες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση
φόρου των 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ, που οδηγεί σε έμεσο φορολογητό όριο εισοδήματος από 8.636 έως και 9.545 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να έχουν καταναλώσει ένα μέρος του εισοδήματος υποχρεωτικά μέσω πλαστικού χρήματος. Από το μέτρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω, καθώς και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθητή υπηρεσία και συντάξεις. Ωστόσο, και αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εμφανίσουν δαπάνες με χάρτινες αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους για να εξασφαλίσουν την έκπτωση του φόρου. Πώς θα επιβαρυνθεί περισσότερο η βάση υπολογισμού για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, μοιάζει να προσπαθεί να απαντήσει η τελική κύκλιος για το ασφαλιστικό, ιδιαίτερα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, που κατατέθηκε τελικά στη Βουλή την Παρασκευή. Στην εγκύκλιο που αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ και του ΕΤΑ για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού θα πρέπει να συνυπολογίσουν τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί και με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. Ωστόσο, ως μικρή ανάσα χαρακτηρίζεται η διευκρίνηση που αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι στις περιπτώσεις πολλαπλής ασφάλισης η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα αντίστοιχα. Ειδικά στις περιπτώσεις πολλαπλής αποσχόλησης, η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαποσχόλησης για τη συμπλήρωση του ανώτατου πλαφών εισοδήματος, δηλαδή μηνιαία 5.860 ευρώ. Με δύο λόγια, μισθωτός που δραστηριοποιείται και ως ελεύθερος επαγγελματίας θα απαλλάσσεται από το κατώτατο πλαφόν για το ελεύθερο επάγγελμα, αρκεί να καλύπτονται τα 586 ευρώ το μήνα. Για παράδειγμα, αν εισπράττει μισθό 1.500 ευρώ και εισπράττει από ελεύθερο επάγγελμα 300 ευρώ, θα πληρώσει εισφορές ως μισθωτός και 26,95% επί των 300 ευρώ και όχι επί του κατώτατου πλαφόν των 586 ευρώ. Ο κάθε ασφαλισμένος πάντως, με βάση το άθροισμα του εισοδήματος, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει διαφορετικό ύψος εισφορών σε κάθε ταμείο. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στον ΟΕ καταβάλει εισφορές το 26,95% του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ αν είναι ασφαλισμένος και στο ΕΤΑ, θα πρέπει να πληρώνει εισφορές 38%. Μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών θα αποτελεί εφ' εξής το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογικού αποτελέσματος του προηγούμενου φορολογικού έτους διά του 12. Η ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη θα είναι 1.172 ευρώ το μήνα και η κατώτατη 157. Νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις που θα κυμανθούν από 10 έως και 40% θα λάβουν χώρα εντός του 2017 στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού τους με την εξάλληψη της προσωπικής διαφοράς και των επανυπολογισμών τους. Περίπου 1,7 κύριες συντάξεις αναμένεται να μειωθούν από 50 έως 400 ευρώ το μήνα μέχρι το τέλος του 2017, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και ο επανυπολογισμός τους. Ουσιαστικά οι συνταξιούχοι που θα μείνουν εκτός περικοπών θα είναι αυτοί με χαμηλές μηνιαίες αποδοχές έως 700 ευρώ, όπως επίσης και συντάξεις χειρίας. Το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από αιτήματα πολιτών και κοινωνικών φορέων, προχώρησε στην παράταση της πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017. Η παράταση αφορά στα τελή κυκλοφορίας καθώς και στην κατάθεση πινακίδων. Με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών έχει ήδη τακτοποιήσει τη σχετική υποχρέωση, δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση. Σοκ θα υποστούν το 2017 οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι. Όπως επεσήμανε ο καθηγητής εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος στην εκπομπή μας, μειώσεις στις συντάξεις τους θα δουν μέσα στη νέα χρονιά τόσο οι νέοι συνταξιούχοι όσο και οι παλαιοί. Περισσότερο στο βίντεο που επιμελήθηκε η Ειρήνη Γεωργιλέα. Μειώσεις στις συντάξεις των νέων συνταξιούχων αλλά και των παλαιών είναι το κυρίαρχο ζήτημα για το 2017. Και όσοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από τη 13 Μαΐου και μετά 2016 και βέβαια στα επόμενα χρόνια, οι 7 στις 10 συντάξεις θα είναι κάτω από τα 400 ευρώ και καμία δεν θα ξεπερνά τα 820-850 ευρώ. Γιατί? Διότι η πλειονοψηφία είναι συντάξεις πρόωρες γύρατος
είναι αναπηρίας και θανάτου και η πλειονοψηφία θα έχουν αναλογία εθνικής σύνταξης και χαμηλό ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης. Στους νέους συνταξιούχους η σύνταξη πάει σε δύο κομμάτια. Το εθνικό κομμάτι, το οποίο καλύπτεται από τον εθνικό προϋπολογισμό, και το ανταποδοτικό από τα ταμεία. Αυτό θα συνεπιφέρει σε κάποιο διάστημα του πρώτου αυτού έτους μια κατάρρευση των ταμείων, επειδή θα έχουμε δύο παράλληλες τάσεις. Πολύ νέος κόσμος, νέοι επιστήμονες και αγρότες ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αυξημένες εισφορές και θα κάνουν stop προσφορών και εισφορών κλπ. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι πολλοί κόσμος φεύγει και στο εξωτερικό και πολλά ταμεία, κυρίως επιστημόνων, κυρία και κυρία Μίτηλη, θα αρνηθούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στα ταμεία τους λόγω αδυναμίας να πληρώνουν το 68 με 72% του εισοδήματός τους σε εισφορές και φορολογία. Η νέα χρονιά δεν θα φέρει αλλαγές μόνο στους νέους συνταξιούχους, αλλά και στους παλαιούς. Με δεδομένο ότι περίπου το 72 με 77% των παλαιών συνταξιούχων θα βρεθούν με προσωπική διαφορά, εκεί ενδεχομένως το 2017 να παίξει η κυβέρνηση με τους δανειστές, τώρα που παραδόθηκε ολοσχερός στους δανειστές με την πλήρη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη, ενδεχομένως να μην αφήσει να υπάρξει προσωπική διαφορά, αλλά να κάνει άμεσα εντός του 2017 μεγάλες περικοπές σε όλες τις υφιστάμενες κύριες συντάξεις. Σχετικά με το ΕΚΑΣ, η τελευταία φορά που αυτό θα καταβληθεί είναι τον Δεκέμβριο του 2019. Το ΕΚΑΣ, όπως ξέρετε και έχετε αναλύσει στις εξαιρετικές εκπομπές σας, ο τελευταίος μήνας καταβολής είναι το Δεκέμβριο του 2019. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η κυβέρνηση τότε, όποια είναι, τον Νοέμβριο του 2018, άρα τότε λίγοντος του 18 θα υπάρχει η απόφαση που θα έχει τον τελευταίο καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για αυτούς που θα το πάρουν τελευταία φορά για το 2018. Επειδή από 1η-1η για το 2019, επειδή από 1η-1η-20 οι λυμένοι, αμετάκλητοι, οριστικοί, συμπεπονημένοι απόφαση κυβέρνησης και δανειστών είναι να μην έρθει ο Γενάρης το 2020 και να μην βρει κανέναν δικαιούχο ΕΚΑΣ. Σοκ εισφορών το 2017 θα υποστούν επίσης αγρότες, επιτηδευματίες και νέοι επιστήμονες, καθώς θα δυσκολευτούν να καταβάλουν τις εισφορές τους, οι οποίες θα είναι σημαντικά αυξημένες. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύ νεκρή επίθεση την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε κλαμπ στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος παραμένει άφαντος. Από την ένοπλη επίθεση έπεσαν νεκροί 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 69. Ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα θύματα της επίθεσης. Ωστόσο, οι 11 είναι Τούρκοι πολίτες και οι 24 υπήκοοι ξένων χωρών. Τουλάχιστον 32 άτομα σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν εξεράγη παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο σε συνοικία της Βαγδάτης. Προς το παρόν δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση, ωστόσο το Σάββατο το Ισλαμικό κράτος είχε πραγματοποιήσει άλλες δύο επιθέσεις αυτοκτονίας, σκοτώνοντας συνολικά 28 άτομα. Με μια εντυπωσιακή παρέλαση γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους χτες στο Λονδίνο. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες αψήφισαν το κρύο και παρακολούθησαν την πρωτοχρονιάτικη παρέλαση που διοργανώνεται για 31η φορά. Φέτος συμμετείχαν 8.500 άνθρωποι από 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν τα Info News.
Σε εορταστικό, κυρίες και κύριοι, κλίμα συνεχίζει να βρίσκεται από ό,τι φαίνεται το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς τα πρόσημα είναι μεικτά, αλλά ο τζίρος είναι πάρα πολύ μικρός και συγκεκριμένα κοντά στα 8,5 εκατομμύρια ο γενικός δείκτης στις 646 μονάδες και στο συν 0,41%. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας δώσει αναλυτικά την εικόνα της αγοράς σήμερα. Καλή χρονιά, καλησπέρα και χρόνια πολλά για την εορταστική σου, για την γιορτή σου χθες. Να είσαι καλά, Κία. Καλή χρονιά. Με κέρδη και ισχνό τζίρο η πρώτη συνεδρία του ελληνικού χρηματιστηρίου για το 2017. Το 0,4% που έχουμε την άνοδο, 646,50 μονάδες περίπου. Αυτό το επίπεδο του γενικού δείκτη είναι, ναι μεν, κάπως αισιόδοξο για τους αναλυτές. Δηλαδή έκλεισε ο γενικός δείκτης το 2016 πάνω από τις 640 μονάδες. Φυσικά το σημερινό τζίρο των 8,5 εκατομμυρίων που έχουμε αυτή την ώρα είναι προφανώς, όπως είπες και εσύ, στο κλίμα των εορτών. Δεν έχουμε πολλούς επενδυτές που ενεργοποιούνται, που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτές τις μέρες παραδοσιακά. Σήμερα το πρωί είχαμε και την παρεώτη πανηγυρική, έναρξη της πρώτης συνεδρίας του χρηματιστηρίου στη Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί βρέθηκαν πολλοί χρηματιστές, πολλοί άνθρωποι της αγοράς και μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του ελληνικού χρηματιστηρίου εξέφρασε και ο πρόεδρος ΕΧΑΕ, ο κ. Ιακωβοσή Γεωργάνας, και ο διευθύνων σύμβουλος του ομιλού χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Σοκράτης Λαζαρίδης. Έχουμε, να σου πω, τον τραπεζικό δείκτη αυτή την ώρα με κέρδη 1,5% με τζίρο 5,6 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πάλι στις τράπεζες, Βασίλη μου. Ένα πράγμα θα σου πω, ότι πάνω από 1 εκατομμύριο τζίρου έχουν μόνο οι 4 συστημικές τράπεζες. Όλες οι υπόλοιπες μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ακόμα και δικτοβαρίστηλοι όπως είναι ο ΟΤΕ, όπως είναι ο ΠΑΠ ή η ΔΕΗ, δεν έχουν πιάσει καν το 0,5 εκατομμύριο τζίρου. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μετοχές, σχεδόν πάνω από 10-12 στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που δεν έχουν τζίρο καν 100.000 ευρώ. Αυτήν την ώρα και μετρώμε ακόμα μία ώρα συνεδρίαση μέχρι το τέλος του έτους. Κλείνοντας, θα σου πω ότι έχουμε υποτονικό κλίμα στην Ευρώπη. Έχουμε αργία και σε Λονδίνο και σε Νέα Υόρκη. Άρα η κινήση των λιγοστών παικτών περιορίζεται στις επιμέρους μετοχές. Έχουμε μια πολύ καλή προσπάθεια στη Φραγκφούρτη, στο δείκτη DAX, μάλλον ήδη είναι στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2015. Παρουσιάζει κέρδη 0,8%. Το ίδιο πράττει και ο CAC 40 στο Παρίσι. Είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2015. Και... Μάλιστα. Εμείς κρατάμε το ότι κάναμε ποδαρικό στο χρηματιστήριο Αθηνών με θετικό πρόσημο, έστω και με τα 8,5 εκατομμύρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη τον Τσεκούρα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά από τις 4 έως τις 6. Και για το 2017 υπάρχει λύση. Ασφαλιστικό, φορολογία, αλλά και υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Επιτάπητο σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, το 2016 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά με πολύ μεγάλες περικοπές, τόσο στις συντάξεις, όσο και τους μισθούς. Υπήρχε φοροκαταιγίδα μέχρι και την τελευταία μέρα. Τα πάντα έχουν αλλάξει άρδιν, τα capital control συνεχίζουν να υφίστανται. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιούργησαν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα στην αγορά και κυρίως στην κοινωνία και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από εδώ και στο εξής, ευχόμαστε όλοι το 2017 να είναι λίγο καλύτερο. Οι προβλέψεις των ειδικών, από ό,τι μας ενημερώνουν κάθε απόγευμα, δυστυχώς είναι δυσίωνες, καθώς οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι και το 2017 θα είναι όχι απλά το ίδιο δύσκολο με το 2016, απλά θα είναι λίγο χειρότερο. Τώρα, το πόσο χειρότερο για τον καθένα θα μας το εξηγήσουν οι εκλεκτοί καλεσμένοι που έχουμε σήμερα και μας κάνουν ποδαρικό. Ο κύριος Δημήτρης Τσαμόπουλος είναι ο πρόεδρος φοροτεχνικών Αττικής, να το πούμε σωστά, όχι Ελλάδος. Σε θέλουμε Ελλάδος, αλλά είναι Αττικής ακόμα. Καλή χρονιά, Δημήτρη. Καλή χρονιά, Σοφία μου. Εύχομαι η εκπομπή σας να εκτοξευσεί. Είναι η μοναδική εκπομπή, πιστεύω, στην Ελλάδα που δίνει άμεσες απαντήσεις
και πιστεύω ότι δίνει και τη λύση στα προβλήματα του κάθε πολίτη, είτε φορολογικό είτε συνταξιοδοτικό επιτιμή. Καλή χρονιά, Δημήτρη. Καλή χρονιά. Η κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη θα μας μιλήσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η δικηγόρος μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κλιμεντίδη. Σουζάνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλή χρονιά. Μου λείψατε το χρονικό διάστημα. Έχετε γίνει μια αγαπημένη συνήθεια πλέον και για εμάς και για τους τηλεθεατές, είμαι βέβαιη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω πολλά κουράγιο και υπομονή για αυτό το έτος που δυστυχώς ήταν δύσκολο. Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πολλά. Νοσοπούλη, δικηγόρος μας επίσης, για το ασφαλιστικό. Καλησπέρα, Σπασία μου. Καλησπέρα, καλή χρονιά και από μένα. Καλή χρονιά. Να συνεχίσει ανωδικά η πορεία σας και η επιτυχημένη αποδοχή που έχετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε σε όλους τους κλάδους, και στα υπερχρεωμένα και στις συντάξεις και στα φορολογικά. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τον κόσμο. Συνεχίστε έτσι και να έχετε πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που είσαστε κάθε απόγευμα εδώ και βρίσκετε εσείς τη λύση για όλους τους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε για το βήμα. Έχουμε πολλά σήμερα να συζητήσουμε. Πολλά. Θα καλησπερίσουμε βεβαίως γιατί από το διάλειμμα μας κάλεσε ο κύριος Γιώργος. Έχουμε να δούμε τι γίνεται συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα. Θα δούμε τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ασφαλιστικές εισφορές. Πραγματικά, αναλυτικά και στο κομμάτι θα το δούμε από την πλευρά Δημήτρη Τζαμόπουλου φορολογικά, γιατί μας καλούν. Είπαμε και κάποια παραδείγματα μέσα στο δελτίο, θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και στα δάνεια. Τι γίνεται. Αναλυτικά με υπερχρεωμένα νοικοκυριά, βεβαίως, με την βοήθεια της Σουζάνας θα μας βοηθήσεις για να δούμε τι αλλαγές λοιπόν θα περιμένουμε και πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που έχουμε. Όπως επίσης τα πάντα αλλάζουν ή να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των συντάξεων. Εμείς ξεκινήσαμε και σας αναφέραμε αυτές τις αλλαγές από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα τις υποδεχτούμε και πώς θα τις δούμε και στην καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κύριε Γιώργο. Γεια σας, καλή χρονιά. Ήθελα να ρωτήσω για κάποιον οικονομολόγο ο οποίος έχει 30.000 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και 30.000 από ελευθέριο επάγγελμα. Τι τέτοια θα πληρώνει? Θα υπολογίσετε, είναι το 26,95% επί του συνόλου. Το ανώτατο πλαφόν πάει γύρω στις 70.000. Ναι. Οπότε εσείς θα είσαστε κάτι λιγότερο από τις 70.000. Αν το υπολογίσετε, το έχω δύο, είπατε 60.000, 2 ή 6, 12, γύρω στις 13.000 χοντρικά. Ναι, θα υπολογίσετε ετήσια, δηλαδή το μήνα γύρω στις 1.000 και κάτι. 1.100. Ναι, αλλά επειδή για τις 30.000 πληρώνει ΙΚΑ, γιατί είναι μισθωτός. Α, είναι μισθωτός. Ναι, είναι μισθωτός. 30.000 από μισθωτές. Και 30.000 από ελευθερίο επάγγελμα. Τότε επί των 30.000 θα υπολογιστεί. Απλώς, στην περίπτωση τη δικιά σας, αν και οι δύο, ο μισθός και το ελευθέριο επάγγελμα, υπερεύαινε το όριο των 70.000, ναι, θα υπολογιζόταν επί 70.000. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, τώρα δεν επηρεάζει, επειδή είναι 60.000, δεν επηρεάζει, θα πληρώσετε συνολικά το ποσό που είπαμε. Βέβαια, θα αφαιρεθεί των μισθωτών και το υπόλοιπο θα πληρωθεί από τα ελευθερία επαγγέλματα. Δηλαδή για τις 30.000 το πληρώνει. Επί των 30.000, ναι, ναι. Ανεξάρτητα αν είναι παλιός ή νέος ασφαλισμένος. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Απλώς, αν είσαστε παλιός ασφαλισμένος, μπορείτε να κρατήσετε και τα δύο, και τις μισθωτές και το ελευθερίο επάγγελμα, και αν έχετε στο τέλος που προϋπόθεση να πάρετε διπλή σύνταξη. Να είστε καλά, μειωμένη σύνταξη. Ασπασία μου, σε λίγο θα το δούμε αναλυτικά αυτό το κομμάτι. Ξεκινήσαμε από την Παρασκευή. Φαντάσου λοιπόν πόσες ερωτήσεις, όχι μόνο πότε θα βγω στη σύνταξη, αλλά πραγματικά τι εισφορές θα πληρώσω. Κοίταξε, εδώ η επιβάρυνση είναι σημαντική, κυρίως για τους νέους ασφαλισμένους. Διότι οι παλαιοί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν για μία από τις δύο ιδιότητες. Έπρεπε και για τις δύο να πληρώνουν. Οι νέοι όμως μέχρι τώρα είχαν δυνατότητα εξαίρεσης. Πράγμα το οποίο δεν διατηρείται με τον 43-87. Θα πρέπει να πληρώνουν εισφορές και για τις δύο παράλληλες ιδιότητες ή για τη μία ιδιότητα η οποία δημιουργεί διπλή υποχρέωση ασφάλισης. Εκεί είναι μεγάλη πρόκληση. Κύριε Καράλαμπε, καλησπέρα και καλή χρονιά. Ναι, σας επίσης. Σας ακούμε. Είμαι γεννημένος 29-12-59. Μάλιστα. Έχω προσληφθεί σε ένα νοσοκομείο στο δημόσιο. 2/8/92. Ναι. Και δουλεύω έως και σήμερα. Πότε μπορώ να φύγω με σύνταξη? Εάν πιάνετε τα 35 χρόνια μέσα στο 2017, μπορείτε να φύγετε 50. Συγγνώμη.
Τα έπιασα το 2015 με την αναγνώριση του στρατού. Με την αναγνώριση στρατού τα πιάνετε το 2015, πριν τις 18 Αυγούστου. Ορίστε, όχι πριν... μετά, το Σεπτέμβριο. Μετά τις 17 Αυγούστου. Ναι. Μετά τις 18. Τότε το ηλικιακό, πόσο χρονών θυμίστε μου είστε? Είμαι 21 Δεκάτου του 59. Άρα είστε 57 χρονών συμπληρωμένα. Μπορείτε σε ένα χρόνο να συνταξιοδοτηθείτε. Μάλιστα. Σε ηλικία δηλαδή. 58 χρονών. 58. Ναι, πρέπει να είστε τουλάχιστον 58. Εφόσον πιάσατε τα 35 το 2015, μετά τη δημοσίευση του νόμου 43-36, μπορείτε να βγείτε στα 58. Ήταν χωρίς όριο ηλικίας. Για ένα μήνα τώρα. Αλλά προσθέθηκε, ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε. Πριν περάσουμε, ευδοκία στον κύριο Χαράλαμπο, να στον δούμε με την... Συγγνώμη, στον κύριο Βασίλη, να δούμε με τη Σουζάνα την Κλιμεντίδη. Θα το δείξουμε βεβαίως σε λίγο αναλυτικά και με κάρτες. Τι αλλαγές φαίνει το 2017, Σουζάνα μου? Δυστυχώς το 2017 στον τομέα των κόκκινων δανείων θα είναι ένα δύσκολο έτος. Και αυτό γιατί? Καταρχήν, αναμένουμε όλοι τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το γνωρίζουμε ήδη ότι θα πραγματοποιηθούν. Περιμένουμε να δούμε τις ειδικές διατάξεις με βάση τις οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Να τονίσω ότι ήδη με βάση τις αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/16 προβλέπονται ρητά. Πλέον, λόγω της κατάστασης της παρατεταμένης αποχής των συμβολιογράφων και επειδή υπάρχει πίεση να ξεμπλοκάρουν οι πληστηριασμοί με κάποιον τρόπο, εδώ θεωρούμε βέβαιο ότι θα υπάρξουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μάλιστα, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών με τους οφειλέτες που έχουν χρέη προς το δημόσιο. Και περίπου Μάρτι με Απρίλιο του 2017 θα δούμε τους πρώτους πληστηριασμούς που θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι οι νέες αποφάσεις των ειρηνοδικείων για τον νόμο Κατσέλη, που πλέον είναι πολύ πιο αυστηρές μέσα στο νέο γράμμα νόμου που έχουμε. Είναι πλέον πολύ πιο αυστηρές και αφήνουν εκτός προστασίας ένα σημαντικό αριθμό οφειλετών. Και το τρίτο πολύ σημαντικό που το αναμένουμε όλοι είναι τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Το περιβόητο νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων το αναμένουμε, δεν γνωρίζουμε πλέον τι θα γίνει, πότε θα έλθει σε ισχύ. Να τονίσω όμως ότι όσο καθυστερεί, τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων βρίσκεται σε αδιέξοδο. Διότι δεν ξέρουν ούτε πώς θα ρυθμίσουν τα δάνειά τους, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Ο νόμος Δένδια, που ήταν το μόνο εργαλείο μέχρι σήμερα, έχει σταματήσει να ισχύει ήδη από το Σεπτέμβρη του 2016, από 39. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλους αυτούς τους μήνες οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες και τι υπερχρεωμένες, γιατί αυτές αφορά ο εξοδικαστικός μηχανισμός, δεν έχουν κάποιο άλλο εργαλείο πραγματικής ρύθμισης των οφειλών τους. Πάντως, ένα παράδειγμα, Σουζάνα μου, το έχουμε πολύ πρόσφατα, αυτό που έκανε η ΔΕΗ με τις ρυθμίσεις που μπορεί να επαχθεί κάποιος, καθώς όποιος θα αδυνατεί να πληρώσει ή τέλος πάντων δεν πλήρωνε πολύ καιρό τώρα, μπορεί να κάνει ρύθμιση. Έσπευσαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πληρώναν το προηγούμενο διάστημα επειδή αδυνατούσαν να πληρώσουν και τα είδαμε τα αποτελέσματα και μπορέσανε και υπαχθήκανε στη ρύθμιση της ΔΕΗ. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΔΕΗ και του κράτους. Και να σου πω, κυρία μου, πάνω σε αυτό, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ειδικά οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, στις οποίους ανήκει και ο λογαριασμός της ΔΕΗ, δεν αποτελούν και προϊόν ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, διότι ακριβώς συγκεκριμένοι φορείς, όπως είναι η ΔΕΗ, η ΔΑΤ κ.ο.κ., δίνουν τέτοιες δυνατότητες ρύθμισης για τους οικονομικά αδύναμους που δεν απαιτείται η δικαστική συνδρομή. Άρα να το ξέρουν και ότι στο νόμο Κατσέλη, όσοι είναι ενδιαφερόμενοι, δεν βάζουμε, δεν ρυθμίζουμε και αυτές τις οφειλές. Και να πω το εξής, ότι αν οι τράπεζες έδιναν τη δυνατότητα σημαντικής ελάφρυνσης των χρεών με εξοδικαστικό μηχανισμό, με εξοδικαστικό τρόπο, ο νόμος Κατσέλη δεν θα ήταν επιλογή για πολλούς οφειλέτες. Να πω ότι η πλειοψηφία των οφειλετών δεν είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να καταβάλουν. Δεν είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να πληρώσουν. Είναι άνθρωποι που αδυνατούν. Άρα, αν στους ανθρώπους αυτούς δίνονταν, όχι, δεν λέω εγώ κάτι παράνομο ή κάτι πιο επίοικες, αλλά να δίνονταν οι πραγματικές επιλογές που ο ίδιος ο νέος κώδικας διοντολογίας προβλέπει, που προβλέπει και περίοδο χάρητος σημαντική σε χρονικό διάστημα, προβλέπει κούρεμα, προβλέπει τη διάσπαση του δανείου, μείωση επιτοκίου, τότε θεωρώ ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών δεν θα επέλεγε τη δικαστική οδό. Μετά την κυρία Ελένη, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για αποποίηση κληρονομιάς. Έχουμε και ερώτηση συγκεκριμένα με ένα ζευγάρι, αν χωρίς παιδιά να αποβιώσει, θα την απαντήσουμε σε πολύ λίγο, γιατί πραγματικά καθημερινά δεχόμαστε πάρα πολλές ερωτήσεις. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη. Καλή χρονιά. Γεια σας, καλή χρονιά. Με όλα τα καλά.
θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν έχουν 22 χρόνια ΠΕΔΕ και ΙΚΑ, αλλά από το 2006 περίπου και μετά δεν πληρώνω το ΠΕΔΕ, γιατί για οικονομικούς λόγους, αλλά το μαγαζί είναι ανοιχτό. Μπορώ να πάρω σύνταξη για τα 22 χρόνια που έχω πληρώσει? Η κυρία Παπαθανασοπούλου, για τα 22 χρόνια που έχετε πληρώσει, μπορείτε να πάρετε σε πλήρη σύνταξη τα 67 σας. Δεν θα πάρετε τις εισφορές πίσω. Ναι, αλλά από το 2006 έως και σήμερα δεν πληρώνω εισφορές, ενώ το μαγαζί είναι ανοιχτό. Δεν πληρώνετε εισφορές από το 6 μέχρι σήμερα? Μάλιστα. Ναι. Είναι ένα χρέος αρκετά μεγάλο. Πόσο χρονών είστε τώρα? 66. Είστε 66. Κοιτάξτε, η ρύθμιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί ποσό μέχρι 20.000 ευρώ να κρατηθεί από τη σύνταξη. Ό,τι υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ πρέπει να το εξοφλήσετε φάπαξ εντός 2 μηνών από τότε που σας ενημερώνουν για την οφειλή. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα σύνταξης από τον ΟΑΕ. Εάν η οφειλή σας υπερβαίνει τις 20.000, που πιθανότατα τις υπερβαίνει, όχι, δεν μπορείτε. Ναι, υπάρχει για ανασφάλιστος, για τη σύνταξη περιλίκων. Ναι. Μήπως ξέρετε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν? Οι προϋποθέσεις είναι, είστε εγγαμή? Όχι. Το ατομικό φορολογητέο, μεταξύ των προϋποθέσεων, το ατομικό φορολογητέο σας εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και... Συγγνώμη. Πρέπει να μην υπάρχει και κάποιο σπίτι, έστω και μετά. Ναι, γιατί το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει και τεκμήρια διαβίωσης. Α, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Δημήτρη Τσαμόπουλε. Πολλοί κόσμος, ο οποίος μέσα στην κρίση, δηλαδή περισσότεροι από το 2012 και μετά, αδυνατούσαν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές φορές, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, επειδή ήταν πολύ υψηλές. Έπεσε ραγδαίο ο τζίρος των επιχειρήσεων, όπως το είδαμε κιόλας και σε αυτές τις γιορτές. Λόγω της οικονομικής κατάστασης προτιμήσαν να πληρώσουν το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, το σπίτι, κάποιον έφυγε τελευταίο κλπ. Οπότε έχει δημιουργηθεί, όπως πολύ σωστά μας έχει περιγράψει και η κυρία Παπαθανασοπούλου που αυτή εδώ την εκπομπή πολλές φορές, στον ΟΑΕ οι περισσότεροι χρωστάνε πολύ περισσότερα χρήματα από τις 20.000 ευρώ. Όμως, όπως μας είπε η συγκεκριμένη τηλεθεάτριά μας, η κυρία Ελένη, θα πάρω την ευκαιρία να σε ρωτήσω για ποιο λόγο κάποιος να κρατάει την επιχείρηση και να τρέχουν οι ασφαλιστικές φορές ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, δεν θα ήταν πιο σωστό να την κλείσει την επιχείρηση από τη στιγμή που αδυνατεί να πληρώσει? Τι σκοπεύει κάποια στιγμή να μπορέσει να καταφέρει να αποπληρώσει ένα ποσό μεγάλο? Κυρία μου, θα σου πω το εξής. Ένας μισθωτός, όταν απολύεται από τη δουλειά του, έχει μία ελπίδα να ξαναβρει δουλειά. Mm-hmm. Πολλές φορές μένει ελπίδα, αλλά έχει αυτή την ελπίδα. Ελπίζει. Ένας επαγγελματίας, ο οποίος κλείνει το μαγαζί του, δεν έχει καμία ελπίδα για τίποτα. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίες προσπαθούν, το έχουν σαν απέλπιδα και με απέλπιδα προσπάθεια να μπορέσουν να κρατηθούν. Και ελπίζουν σε ένα αύριο ότι θα μπορέσει να ανέβει λίγο η επιχείρηση. Ναι, όταν βλέπεις, συγγνώμη, όταν βλέπεις, ας πούμε, 10-11 χρόνια, ας πούμε, μπορείς συνεχόμενα... μπορείς να στερήσεις την ελπίδα τον άνθρωπο? Όχι. Είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο. Ναι, από την άλλη όμως, όταν συσσωρεύονται όλες αυτές οι ασφαλιστικές φορές, η κυρία αυτή δηλαδή, άμα είχε πάψει τις εργασιών, είχε κλείσει την επιχείρησή της, δεν θα μπορούσε, όπως πολύ σωστά, με ένα χρόνο η κυρία Παπαθανασοπούλου της είπε, θα μπορούσατε να βγει στη σύνταξη με 22 χρόνια. Δέκα χρόνια τώρα που δεν πληρώνει, που δεν μπορεί να. Γιατί έχει συσσωρευτεί όλο αυτό το χρέος. Ξέρεις, πρέπει πάντα να τα ζυγίζουμε, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, Δημήτρη. Από την άλλη όμως. Πρέπει να τα ζυγίζουμε, γιατί η κυρία είναι 66 χρονών. Στα 67 της, η κυρία Παπαθανασοπούλου είπε πολύ σωστά ότι θα έβγαινε σύνταξη. Το 2006 ήταν 56 χρονών. Ναι. Οπότε τότε δεν μπορούσε να βγει σκεφτεί. Στη σύνταξη και ούτε να σκεφτεί. Και το 2006 ήταν και άλλη η αγορά σωστά. Στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι η κυρία αυτή θα πρέπει να ξέρει ότι τα λεφτά αυτά θα τα χρωστάει με κίνδυνο σε κάθε περίπτωση, είτε τώρα κάνει διακοπή, είτε σε ένα χρόνο. Αυτά τα λεφτά θα τα χρωστάει με κίνδυνο
και πληστηριασμών από ό,τι θα μας πει και η κυρία Μεντίνη, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ανθρώπινα δεν μπορείς, δηλαδή έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο γραφείο, που βλέπουμε την επιχείρηση ότι δεν βγαίνει. Του τα λέμε. Να το δούμε και όμως, αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νέος νόμος Κατσέλη έχει διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή, αν χρωστάμε και σε τράπεζες και σε ασφαλιστικά ιδρύματα, όπως εδώ υπήρχε η οφειλή στο συγκεκριμένο ταμείο, μπορούμε να ρυθμίσουμε και τις οφειλές αυτές με τον νόμο Κατσέλη. Παρότι ορισμένες αποφάσεις μέχρι τώρα απέρριπταν την αίτηση σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα μία από το Ειρηνοδικείο στο Ήλιον, η οποία ακριβώς δείχνει την αναγκαιότητα συνολικής ρύθμισης των οφειλών και των φυσικών προσώπων. Άρα να ξέρει το εξής. Αν καταρχήν η εμπορική δραστηριότητα που ασκεί, η επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί, έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροεμπόρου, δηλαδή δεν απασχολεί προσωπικό, δεν έχει υψηλό τζίρο και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα μαζί με τις οφειλές ασφαλιστικά ιδρύματα ή εφορία συντρέχουν και οφειλές προς επιστωτικά ιδρύματα, μπορεί με μία αίτηση του νόμου Κατσέλη στα ειρηνοδικεία της χώρας, το ανάλογο ειρηνοδικείο που υπάγεται, να ρυθμίσει όλες τις οφειλές διασώζοντας την πρώτη της κατοικία. Να πω το εξής, ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατευόταν ποτέ από διαδικασίες που το ίδιο το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία ξεκινούσαν σε βάρος του οφειλέτη. Δηλαδή, να ξέρουν οι οφειλέτες ότι για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και για οφειλές σε δημόσιο, από ποσό 500 ευρώ και πάνω, ιδίως για την εφορία, αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει δυνατότητα πληστηριασμού. Είναι σημαντικό. Οι διαδικασίες που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, που ήταν και οι τελευταίοι πληστηριασμοί που πραγματοποιήθηκαν, ήταν για ποσό 600 ευρώ στον Δήμο. Όπου υπήρξε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Ασπασία, πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά και για τις κύριες συντάξεις, τις οποίες από αυτή εδώ την εκπομπή είχαμε πει πρώτη, Ασπασία μου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυγούν. Κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης, κατέρευσαν όλες τις κόκκινες γραμμές το 2016, συνεχίζουν λοιπόν και το 2017. Από την άλλη όμως, Ασπασία, θέλω να μου πεις, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο σίγουρα είναι όσοι βγουν στη σύνταξη από εδώ και στο εξής. Πόσο κινδυνεύουν όμως και οι παλαιοί ασφαλισμένοι? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ο νέος νόμος, ο οποίος εφαρμόζεται στους εξοδοτούντα από 13 Μαΐου του 2016 και μετά, ο οποίος προβλέπει αυτό που έχουμε ακούσει και έχουμε πει πολλές φορές, το ποσό της εθνικής, εφόσον υπάρχουν 20 χρόνια ασφάλισης τουλάχιστον και 40 χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Αυτό το ποσό μειώνεται όταν είναι 15 τα έτη ασφάλισης. 15 είναι το μίνιμουμ. 15 είναι τουλάχιστον για οποιαδήποτε χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Από 15 πέρα, έως 20. Από 15 έως 20 για κάθε χρόνο που λείπει από το 20, μειώνεται το ποσό της εθνικής κατά 2%. Εδώ να πούμε κάτι σημαντικό. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο που βγήκε για τον τρόπο υπολογισμού, βλέπουμε ότι το ποσό της μείωσης σε περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, το ποσοστό της μείωσης για το όριο ηλικίας, για το ηλικιακό όριο, δεν γίνεται και στο ποσό της ανταποδοτικής και στο ποσό της εθνικής, αλλά μόνο στο ποσό της εθνικής. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που βοηθάει να μην είναι τόσο δυσμενέστερος ο τρόπος υπολογισμού όσο θεωρούσαμε στην αρχή, γιατί πράγματι τα ποσοστά αναπλήρωση είναι χαμηλά. Από εκεί και πέρα, οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα χαμηλότερης καταβολής όταν μιλάμε για ποσά που με το επικουρικό ξέρουμε τις γνωστές περικοπές που πήρανε λόγω να προσαρμοστούν. Μέχρι 1.300 ευρώ. Στις κύριες συντάξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε, δεν θα είναι ορατή κάποια μείωση. Γίνεται σταδιακά η αναπροσαρμογή όλων των, ο επαναυπολογισμός μάλλον όλων των συντάξεων. Και ό,τι διαφορά προκύπτει μεταξύ παλαιού και νέου τρόπου, καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά. Επίσης, λόγω της εξάλειψης της προσωπικής διαφοράς που θα γίνει και ο επανυπολογισμός, στο πλαίσιο της εφαρμογής του επανυπολογισμού, κυμανθούν κάποιες μειώσεις από προοδευτικά, 10% έως 40%. Ναι. Αλλά στις νέες κύριες συντάξεις. Στις νέες κύριες συντάξεις, οι νέες κύριες συντάξεις θα υπολογιστούν με τον νέο τρόπο. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι συντάξεις μας αποδοχές
καθώς και τα δώρα εορτών και τα επιδόματα. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που ανεβάζει τον μέσο όρο ενδεχομένως, που θα αποτελέσει βάση υπολογισμού για τις συντάξεις. Θα μείνουμε λίγο, θα συζητήσουμε και για τις συντάξεις. Να πάμε όμως πρώτα στον κύριο Δημήτρη. Σοφία. Μετά πάμε στο διάλειμμα, θα δούμε και για την αποποίηση, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις όπως σας είπαμε και βεβαίως θα δούμε και το κομμάτι των κόκκινων δανείων, όπως και τι γίνεται και με το αφορολόγητο και πώς θα το θα χτίζετε. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κύριε Δημήτρη. Ναι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαι υπαλληλός από το 1981, έκανα μια βλακία και κάθομαι ακόμα. Έχω κλείσει 35 και προχωράω. Έκανα καλά ή λάθος. Σε ποιο φορέα είστε, στο ΙΚΑ? Μάλλον στο δημόσιο. Όχι, όχι, δημόσιο. Α, στο δημόσιο είστε. Στο δημόσιο. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι πολύ δύσκολο να το πει κάποιος. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να μείνουν, γιατί η σύνταξη είναι χαμηλότερη από το μισθό, έχουν ανάγκη από τη διαφορά αυτή του μισθού και οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει. Δηλαδή, όταν υπάρχουν παιδιά ανήλικα ή παιδιά να σπουδάζουν ή υποχρεώσεις δανείων ή κάποιο άλλο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, αυτό είναι κάτι που το σταθμίζει ο καθένας μόνος του. Και παραμένοντας, το όφελος που έχετε είναι ότι εισπράξατε αποδοχές, μισθό δηλαδή, έναντι σύνταξης, που η σύνταξη πιθανότατα θα ήταν χαμηλότερη. Τώρα, το πότε πρέπει να φύγετε και αν θα φύγετε είναι θέμα που πρέπει να σταθμίσετε εσείς ο ίδιος. Ναι. Εγώ, να σας πω, είχα υποχρεώσει, πάντρεψα τα δύο παιδιά σε 3 χρόνια. Αυτό είναι ήρωας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Τι λέτε τώρα? Ναι. Έχουμε και τους σχολιαστές μας εδώ. Βέβαια, η σύνταξη θα είναι μικρότερη. Και λέω, το σταθμίζω και λέω, θα παραμείνω. Γιατί νιώθω να πούμε ότι μπορώ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αφού μπορείτε, μείνετε όσο μπορείτε. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Αυτό δεν είπε το κύριο Παπαδασόπουλο. Ναι. Εντάξει, ο ίδιος πρέπει να το σταθμίσει. Όσο μπορεί, ας μείνει. Η αποδοχή σίγουρα. Παλιότερα δεν ήταν έτσι, γιατί παίρνατε και το εφάπαξ. Καλή χρονιά, κύριε Δημήτρη. Και ο άνθρωπος, πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άνθρωπος γυρνάει μόλις σταματήσει να δουλεύει. Έτσι. Εντάξει, να ληφθεί. Πάντως, ασφασία παλιότερα ο κόσμος, ξέρεις, ήταν επειδή ήταν συντάξεις τόσο καλές, παίρνει και κάτι εφάπαξ καλά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τους συνέφερε να φύγουν, έτσι, ναι, κάτι σαραντάρικα, κάτι πεντεκλάρικα. Μετά την, ας πούμε, αν ήταν στο δημόσιο, μπορεί να επέλεγαν να κάνουν κάτι πάντα άλλο. Για το δημόσιο μιλάω. Που θα είχαν εισόδημα κτλ. Ναι, εντάξει, υπήρχαν και άλλες ευκαιρίες. Άρα ήταν καλή ευκαιρία το ότι έμεινε. Στον κόσμο δεν ήταν τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα. Ήταν και πιο ανταποδοτικό γενικά το σύστημα. Ναι, ήταν και πιο ανταποδοτικό. Δεν είχες τέτοια επιβάρυνση αν δούλευες ως συνταξιούχος. Σήμερα κυρίως για αυτούς που έχουν υψηλές αποδοχές, εκεί είναι το μεγάλο το μαχαίρι. Σε αυτούς που πρόεδρε, έχουν μας το πει, την Παρασκευή. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό. Θα έλεγα ότι είναι για τα μεσαία εισοδήματα. Στην ουσία από κάποια στιγμή και πάνω, η επιβάρυνση είναι περίπου αναλογικά πιο μικρή από ό,τι στα μεσαία εισοδήματα. Δικηγόροι, όπως είστε εσείς. Εμείς είμαστε πολιτικοί, μηχανικοί. Εμείς είμαστε όλες αυτές οι κατηγορίες. Δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, όλες αυτές λοιπόν οι κατηγορίες. Τα μπλοκάκια, με μπλοκάκια. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί πολύ και πραγματικά έχουν πληρώσει πολύ υψηλές εισφορές και θα λάβουν μία σύνταξη πλαφών, κύριε Παπαθανσοπούλη, τα 1.200. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο σχετικό να το πούμε. Έχει ακουστεί το τελευταίο καιρό. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό σε αυτό που είπες τώρα για το κόστος των εισφορών κτλ. Όταν δόθηκε ευκαιρία να εξαγοράζεται πλασματικός χρόνος με πολύ χαμηλό κόστος, δεν υπήρχε διαφορετική μεταχείριση του χρόνου αυτού μέσα στον ασφαλιστικό βίο. Σωστά. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Άλλαξε και αυτό. Αλλιώς ο πλασματικός χρόνος θα διαδραματίζει άλλο ρόλο μέσα στο συνολικό ποσό της σύνταξης και δεν θα λαμβάνεται υπόψη μέσα στο όλο πακέτο για να το τελικά πρέπει να είναι αυτό που λες, να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά για να δούμε άμα μας συμφέρει τελικά έτσι ή όχι και πότε να βγούμε στη σύνταξη. Και με βάση τα λοιπά δεδομένα του καθενός. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. 875-5000-878. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ κάθε απόγευμα με τους καλύτερους βρίσκουμε λύσεις και απαντάμε σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Thank you.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και το 2017. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση για φορολογία, υπάρχει λύση για ασφαλιστικό και για κόκκινα δάνεια. Η καλύτερη είναι εδώ κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6. Και η καινοτομία φυσικά της εκπομπής μας, η οποία μετράει τώρα 2 χρόνια, είναι αυτή η οποία δίνει απαντήσεις ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα στον αέρα. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα για τους καλεσμένους, γι' αυτό και είναι η καλύτερη και το λέμε όσοι είναι εδώ πέρα κάθε απόγευμα μαζί μας. Καθώς οι δικές σας ερωτήσεις είναι πάντα εύστοχες, πάντα οι τελευταίες, είσαστε πολύ καλά διαβασμένοι όλοι οι τηλεθεατές και προσπαθούμε να βρούμε λύση για το τι μας συμφέρει να κάνουμε. Η κυρία Παπαθανσοπούλου, πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, θέλει να μας πει ότι ο κύριος που μας πήρε πριν τηλέφωνο και του είπαμε ότι δεν είμαι σίγουρη. Ένα είχε γενέθλια το Δεκέμβριο, να διευκρινίσουμε. Μπράβο. Ότι συνταξιοδοτείται τον ερχόμενο Ιούνιο, δηλαδή. Τέλεια. Όχι τώρα το 17, το ναι, 18. Ωραία, αυτό το 18 απλώς, μόνο. Επειδή αυτή τα είπαμε λίγο βιαστικά, ναι, να το ένα εξάμεινο παραπάνω. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Πρόεδρε, πώς θα χτίσετε το φορολόγητο? Ξεκίνησε. Είπα, λέγαμε λοιπόν για την καινούργια. Σ' ακούμε, τι γίνεται? Εδώ να πούμε ότι μπήκε το πλαστικό χρήμα στη ζωή μας. Θέλοντας και εμείς. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Ακόμα βέβαια η εφαρμογή δεν είναι έτοιμη. Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος απαιτούν κάποιες κινήσεις, κάποια προγράμματα, εφαρμογές, οι οποίες πρέπει να φτιαχτούν και από τις τράπεζες, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία. Δεν ξέρω αν οι αποδείξεις που εκδίδουμε, που λαμβάνουμε μάλλον από την πρώτη του έτους όσο όφιλε να είναι ηλεκτρονικά, αν θα προσμετρηθούν. Περιμένουμε κάποια ερμηνευτική να βγει. Οι αποδείξεις θα χτίζονται με το πλαστικό χρήμα. Υποχρεωτικά για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λέμε για το αφορολόγητο για το τώρα πώς θα χτιστεί. Αυτό είναι υποχρέωση. Λοιπόν, να πάμε στις υποχρεώσεις. Η υποχρέωση λοιπόν είναι από την πρώτη του χρόνου. Οι συναλλαγές έρχονται να κουμπώσουν μαζί με το όριο των συναλλαγών που υφίσταται για τις χοντρικές πωλήσεις, τα 500 ευρώ λοιπόν μαζί με το ΦΠΑ είναι αυτό, ενώ στις χοντρικές είναι χωρίς το ΦΠΑ, να πούμε. Είναι μια υποχρέωση η οποία θα φέρει μια δυσκολία στο εμπόριο γενικότερα, δεν θα κυκλοφορεί χρήμα. Επειδή όλα μέσω των τραπεζών. Στα αποκλειστικά. Εγώ θα το ρωτήσω, Σουζάνα, την επίσης ερώτηση να πούμε υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα είναι για τις επιχειρήσεις να πληρώνουν τη μισθοδοσία μέσω αυτό, εντάξει, τραπέζης, επηρεάζει όμως όλες τις επιχειρήσεις και τις μικρές. Μην οι οποίες έχουν ένα άτομο. Πρέπει να το πληρώνουν για να αναγνωρίσουν αυτή τη δαπάνη, θα πρέπει να πληρωθεί μέσω τραπέζης. Και επίσης οι συναλλαγές μέσω γιατρών για να αναγνωριστούν θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν στους γιατρούς. Πήγαμε και στη μισθοδοσία. Μας είπες ότι πρέπει να γίνονται όλα στη με τη χρήση της μισθωτικής κάρτας και της χρεωστικής. Πλαστικό χρήμα λοιπόν στη ζωή μας. Ναι, είναι αλήθεια. Παντού στην Ευρώπη υπάρχει όμως, δεν είναι και τόσο κακό αυτό. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε και εδώ πέρα. Κοία μου, όμως στην Ευρώπη δεν έχουν μπουζούκια. Εδώ που είχαμε τη χαρτούρα και κολλάγαμε τα λεφτά στο μπουζουξί. Τι θα κολλάμε τώρα, πιστωτική κάρτα? Πριν πάμε στους δύο τηλεθεατές, θέλω να μου πεις, Δημήτρη μου, γιατί πάντα είσαι πολύ καλά πληροφορημένος, τι θα γίνει με τις ΔΕΚΟ και αν τελικά, επειδή το περισσότερο μάλλον μέρος των εισοδημάτων μας τον καταναλώνουμε στις ΔΕΚΟ και στα ενίκια και σε αυτά, δηλαδή πόσο μας μένει, σε όλους μας πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ, είτε ο μισθός όπως μας έχει πει η Ασπασία, είτε η σύνταξη. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι μεγαλύτερες ανάγκες, το 80% πάει. Είναι η ΔΕΚΟ. Φως, νερό, τηλέφωνο, κινητά, σταθερό, δηλαδή οι βασικές ανάγκες. Και πέρα από το ότι ακριβένουν, θα μετρήσουν αυτά στο φορολόγητο τελικά? Μέχρι στιγμής δεν είναι στις προθέσεις να μπουν. Υπάρχουν πιέσεις βέβαια, όλοι οι φορείς πιέζουν για να μπουν και αυτά μέσα. Να δούμε, ελπίζουμε. Τελευταία στιγμή έχει αφαιθεί έτσι το ελεύθερο και στον Υπουργό. Ποιες δαπάνες θα βάλει ή όχι μέσα. Μάλιστα. Πάμε στο Σοφία. Μετά τους δύο τηλεθεατές θα ξεκινήσουμε να δείξουμε και τις δύο πρώτες κάρτες για τα δάνεια, για να μας τα εξηγήσει αναλυτικά η Σουζάνα Κλιμεντίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Και χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Ήθελα να ρωτήσω. Στη μερική απασχόληση οι εισφορές πρέπει να υπολογίζονται στο 586,08.
Αυτό είναι το κατώτατο όριο πλαφών για την, του μισθού που λαμβάνεται υπόψη για την ασφάλιση. Ναι, αν κάποιος λοιπόν παίρνει μηνιαίο μισθό, 400 ευρώ πρέπει οι εισφορές του ήταν υπολογίζοντας το 586. Το κατώτατο όριο είναι το 586. Ναι, ναι, στη μερική απασχόληση όμως μπορεί να βγαίνει 400. Εάν η μισό λεπτό, η μερική απασχόληση, το 586 είναι για την πλήρη απασχόληση. Ναι. Εάν έτσι κι αλλιώς υπάρχουν λιγότερες ημέρες ασφάλισης, δεν ναι. είναι δηλαδή 25 ημέρες το μήνα, ναι, ναι. έτσι κι αλλιώς αναλογικά είναι λιγότερο. Ναι. Οι εισφορές... Το 586 είναι για έναν μήνα πλήρους απασχόλησης. Ναι, οι εισφορές θα υπολογιστούν στο 400 ή στο 586. Θα υπολογιστούν σε ό,τι βγαίνει αναλογικά με το πλαφόν των 586. Το 586 είναι για πλήρη. Κάτι ανάλογο είναι για τη μειωμένη ανάλογα με το πόσες μέρες πληρώνεται. Άμα δηλαδή ο τηλεθεατής μας, ο κύριος Γιώργος, που έχει απολαβές, ας πούμε, 400 ευρώ, θα πρέπει να το κάνουμε με αναγωγή μέσω του 586 για να δούμε αν το 400 θα είναι το μήνυμο που θα πληρώνει. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Αλλά αν παίρνει 400 θα πληρώνει στα 400. Το 586 είναι για έναν μήνα πλήρους. Ναι, αυτό. Αλλά στα 400 πληρώνει για τα 400 λοιπόν. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή, τον κύριο Γιώργο. Γιάννη, καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα επίσης. Ήθελα να ρωτήσω, είμαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑΜ. Ναι. Έχω 25 χρόνια από το 88. Μάλιστα. Τώρα έχω σταματήσει 2 χρόνια να πληρώνω λόγω οικονομικής. Τι γίνεται τώρα, 25 χρόνια. Αυτά τα 25 χρόνια χάνω, τι γίνεται. Πόσο χρονών είστε? 60. Έχετε ακόμα μέλλον. Θα διακόψετε την ασφάλιση. Τώρα θα σταματήσω για 2-3 χρόνια, έτσι. Θα διακόψετε την ασφάλιση. Λέω να μην αυτό, τι σκέφτομαι, τι να κάνω. Προσέξτε τι γίνεται. Για να διακόψετε την ασφάλισή σας θα πρέπει να μην οφείλετε. Επίσης, ο ΟΓΑ δεν έχει το όριο των 20.000, αλλά έχει το όριο των 4.000 ευρώ που μπορούν να κραταθούν από τα αναδρομικά σας. Δηλαδή μπορώ να πάω με τέσσερις έτσι μετά να συνεχίσω, μπορώ να το κάνω αυτό. Για να διακόψετε την ασφάλιση θα πρέπει να έχετε εξοφλήσει. Θα πρέπει λοιπόν μάλλον να ξεκινήσετε μία ρύθμιση, να πληρώνετε τμηματικά την οφειλή και τις τρέχουσες εισφορές σας. Όταν εξοφλήσετε να κάνετε διακοπή, γιατί είστε μακριά ακόμα από το 67ο, ναι. όταν εξοφλήσετε την οφειλή σας μετά τις 12 μηνιαίες δόσεις που μπορείτε να κάνετε, να κάνετε την διαγραφή σας, να μην ασφαλίζεστε πια στον ΟΓΑ, να διαγραφείτε από τον ΟΓΑ. 12 μηνιαίες δόσεις είναι τώρα. Συγγνώμη. 12 είναι οι δόσεις που μπορείτε να κάνετε. 12 είναι οι δόσεις που μπορείτε να κάνετε, ναι, είναι 12. Δεν άλλαξε τίποτα. Όχι, όχι. Προς τον παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και άμα αλλάξει προς το χειρότερο θα αλλάξει, οπότε ευτυχώς που μείναν και αυτές οι 12. Mm-hmm. Προσέξτε όμως την οφειλή να μην υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ όταν αποφασίσετε να συνταξιοδοτηθείτε. Ναι, ναι, ναι. Και για να διαγραφείτε θα σας ζητήσουν να εξοφλήσετε. Θα σας ζητήσουν να είστε ενήμερος. Εντάξει, εντάξει. Προσοχή πολύ να είστε μεγάλη. Καλά. Πριν περάσουμε στον κύριο Θανάση, Σουζάνα μου, ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αν αποβιώσει ο σύζυγος τα ανήψια του, δικαιούται μερίδιο από την περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του εγκαμουβίου? Τα ανήψια εννοεί του συζύγου, από την πλευρά του συζύγου. Να πούμε το εξής, η κληρονομική διαδοχή, όταν ελείπουν τα τέκνα, μπορεί να φτάσει μέχρι έναν υψηλό βαθμό. Τώρα εδώ πρέπει να διευκρινίσει αν είναι ακριβώς τι ανήψια είναι, να το πω απλά. Δηλαδή είναι παιδιά αδελφού, ξαδέρφου, ενώ ότι παίζει άμα τη είναι αδελφού. Κανονικά, ναι, μπορούν να διδεχθούν. Να πούμε ότι η διαδοχή είναι, πέραν από την... Ποιοι μπορούν να κληρονομήσουν, να το πούμε απλά, πρακτικά, πέραν από τα τέκνα και τη σύζυγο που έχει σε κάθε περίπτωση την διαδοχή, αν αποποιηθεί η σύζυγος, τότε επισέρχονται γονείς, αδέρφια, δηλαδή πάμε στην πατρογονική σειρά. Το σημαντικό είναι το εξής, την περιουσία πρώτα απ' όλα την διαδέχεται, την αποδέχεται, να το πω μάλλον πιο ορθά, η σύζυγος. Άρα εδώ, επειδή είναι από τον σύζυγο, τον αποποιώσοντα σύζυγο, δεν έχουν άμεσο δικαίωμα διαδοχής. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να αποποιηθεί η σύζυγος, να αποποιηθούν οι άλλοι που προηγούνται, είναι συγκεκριμένες σειρές διαδοχής, και μετά να έλθουν στη διαδοχή τα ανήψια. Τα ανήψια. Δεν είναι δηλαδή ότι κληρονομούν όλοι μαζί όταν δεν υπάρχουν παιδιά. Αν είχαμε τέκνα, θα ήταν τα τέκνα και η σύζυγος μόνο. Αν αποποιούνταν αυτοί, πάλι θα υπήρχε λυπή διαδοχή. Εδώ βέβαια γεννάται ένα ζήτημα τώρα, επειδή είναι κληρονομιά εντός του γάμου, δηλαδή που έχει δημιουργηθεί εντός του γάμου, και γι' αυτό δίνεται προτεραιότητα στη σύζυγο. Αυτή δηλαδή κανονικά έχει το δικαίωμα πλήρους διαδοχής, να το πούμε απλά, της συγκεκριμένης κληρονομιάς.
Τα νύψια λοιπόν μόνο στην περίπτωση που αποποιηθούν οι υπόλοιποι δικαιούχοι, γιατί προηγούνται οι υπόλοιποι δικαιούχοι, δηλαδή οι γονείς των ανιψιών, να το πω απλά, προηγούνται σε σχέση με, με τα ανύψια. Αν λοιπόν αποποιηθούν όλοι οι προηγούμενοι, ναι. Θεωρητικά θα μιλούν δικαίωμα κληρονομιάς. Πάμε στο φάκελο στους δύο τηλεθεατές. Πάμε στους δύο τηλεθεατές και θα απαντήσουμε και στις πολλές ερωτήσεις που μας έχετε στείλει. Καλησπέρα σας, κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σας. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω για τον έμφυα. Βεβαίως. Είμαι μακροχρόνιος άνεμος και εγώ και σύζυγός μου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μία, δεν παίρνουμε μία από το θεμά, λιμοκτονούμε τη πείνα, δεν έχουμε πληρώσει έμφυα, ούτε πρόκειται να πληρώσουμε. Τι γίνεται. Κύριε Τσαμπόπουλε. Τι να γίνει, τι μπορώ να πω τώρα εγώ εδώ. Δυστυχώς αυτά θα μαζευτούν τα λεφτά και μόλις περάσουν τα 500 ευρώ θα κινδυνεύεται ανά πάσα στιγμή για κατάσχεση. Αν δεν έχει για πληστηριασμούς, αν δεν έχετε τη δυνατότητα δηλαδή να κάνετε κάποια ρύθμιση. Μα ρύθμιση για να κάνουμε πρέπει να... Να έχετε, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μήπως μπορεί προκύπτει. Να βοηθήσει και η κυρία Κλιμεντήρη σε αυτό το κομμάτι, καθώς μπορεί να επαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ναι. Κάτι μπορεί να κάνει. Να γνωρίζουν οι οφειλέτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, όπως εσείς, ότι υπάρχουν σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Υπάρχει η υπηρεσία Legal Aid, λέγεται. Είναι μια υπηρεσία που έχει να κάνει για ανθρώπους όπως εσείς που δεν μπορούν να πληρώσουν ένα δικηγόρο. Αναλαμβάνει λοιπόν ο δικηγορικός σύλλογος να σας ορίσει έναν δικηγόρο για να μπορέσετε να υπαχθείτε παραδείγματος χάρη στον νόμο Κατσέλη όπως θα μπορούσατε εσείς. Αν βέβαια έχετε μόνο οφειλή προς τον ένφια, δηλαδή μόνο οφειλή προς την εφορία και δεν έχετε και κάποια οφειλή προς πιστωτικό ίδρυμα ή ιδιώτη, δεν μπορείτε δυστυχώς να προσφύγετε στον νόμο Κατσέλη. Προστάτε σε κάποια τράπεζα. Ποινικός, σε τι μπορώ να... Ποινικό, δεν κινδυνεύετε με ποινική δίωξη. Ναι. Καμία ποινική δίωξη για τον ένφια. Δεν κινδυνεύετε με ποινικά δικαστήρια εννοώ. Εάν μου κατασχέσουν το σπίτι, συγγνώμη. Ναι. Εάν μου κατασχέσουν το σπίτι. Ναι. Και εγώ είμαι στο πεντοδρόμο και βλέπω το σπίτι μου μέσα να κατοικεί κάποιος άλλος. Μπορώ να πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Όχι, δυστυχώς. Όσο και αν είναι η αδικία μεγάλη, δυστυχώς... Τότε έρχονται τα ποινικά. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η λύση και δεν είναι και αυτό δυστυχώς η λύση. Να πούμε βέβαια ότι αναμένουμε και ένα νομοσχέδιο το οποίο για ανθρώπους έτσι, οικονομικά αδύναμους που έχουν οφειλές προς το δημόσιο θα προβλέπει μια προστασία από πληστηριασμό. Αν αυτό γίνει, θα είναι ένα μεγάλο εργαλείο για εσάς. Και αν εμένα με βγάλουν έξω από το σπίτι, θα βάλω φωτιά να το κάψω και κάνω η έκθεση σε όσους που στάνε στην εφορία. Να μην αφήσουν πολυπετρόξυλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση. Πάμε στον, δυστυχώς. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας, τον κύριο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, γεια σας. Ήθελα την ερατολόγο να ρωτήσω κάτι. Κυρία Παπαθανασοπούλου, βεβαίως σας ακούει. Την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Η σύζυγός μου εργάζεται 35,5 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Μάλιστα. Είναι 55,5 ετών. Πότε βγαίνει η σύνταξη. Είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ ακριβώς. Έχετε παιδιά. Είναι ο εργοδότης ο ίδιος, 35,5 χρόνια εργασία και είναι 55,5 ετών. Έχετε παιδιά. Όχι, δεν έχουμε παιδιά. Αυτό που θα έχει σπουδάσει η γυναίκα σας. Αν έχει πτυχίο. Ναι, αν έχει πτυχίο. Όχι, όχι, όχι. Τα 35,5 χρόνια τα έχει το 2016. Ναι, τώρα έχει 35,5 χρόνια. Έκλεισε τον Ιούνιο. Ακούστε με, εάν είχε 10.000 ένσημα το 2011 ή το 2012, θα μπορούσε να βγει με κάποια ευνοϊκότερη ηλικιακά. Άρα, θυμίστε μου πάλι πόσο χρονών είναι τώρα. Είναι 55,5. Όχι, πάλι μας πάει σε μεταβατικές διατάξεις. Μπορούμε να κρατήσουμε ναι. Να το δούμε λίγο αναλυτικά. Αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ, παρακαλώ πολύ. Ναι, και θα το δούμε λίγο αναλυτικά. Μετά το τέλος εκπομπής σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Το κύριε λέω ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που μπορεί να κάνει αυτή για η γυναίκα για να βγει. Για να σας απαντήσω. Ωραία. Θα το δούμε λίγο κύριε Γιάννη, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα. Καλή χρονιά.
Επίσης, καλά. Σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι πλήρω 17 χρονών το ΠΑΠ. Μάλιστα. Έχω διακόψει μια τομική επιχείρηση το 2005. Mm-hmm. Χωριστάω περίπου 7.000 στο ΠΕΒΕ με εκείνη τη διακοπή. Και έχω συμπληρώσει 24 χρόνια ΠΕΒΕ και 3 χρόνια είχα από την κρίση. Ναι. Τώρα την παίρνω. Και είστε 67 χρονών. Το Μάρτιο. Μπορείτε το Μάρτιο να βγείτε στη σύνταξη, θα συνυπολογιστεί όλος ο χρόνος και του ΤΕΒΕ και του ΙΚΑ και οι οφειλές που έχετε, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 20, που λέτε ότι είναι 7-7,5 αν θυμάμαι καλά, θα κρατηθούν από τα αναδρομικά της σύνταξής σας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Αυτό μακάρι να μπορούσαμε. Από το 2002 έως σήμερα μπορείτε να δείτε ποιες ήταν οι αποδοχές σας. Εισφορές που δίνετε ΤΕΒΕ. Ναι, ναι, εισφορές σας άρα. Με βάση τις εισφορές σας βρίσκουμε το ποσό της σύνταξης. Απλώς είναι... Να σε πω, έχει σταματήσει. Αφού έκλεισα την επιχείρηση, έχει σταματήσει. Ναι, αλλά δείτε από το 2002 μέχρι την ημερομηνία. Υπάρχουν βέβαια προβλέψεις για τις περιπτώσεις. Αυτές απλώς δεν είναι κάτι που μπορούμε να υπολογίσουμε. Έτσι. Γι' αυτό. Μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Απλά δεν θα το υπολογίσετε ακριβώς το ποσό. Δείτε περίπου από το 2002 μέχρι την ημέρα που σταματήσατε, περίπου πόσα πληρώνατε για να βγάλετε κατά προσέγγιση ένα ποσό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μία ερώτηση και να δείξουμε τις δύο πρώτες κάρτες μας για τα δάνεια. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, τώρα είμαι άνεργος. Το 2002 πούλησα έναν εξκαφέ 300.000 ευρώ. Μπορώ να κάνω ανάλωση κεφαλαίου, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος. Αν ο εξκαφέας τι ήταν, σαν πάγιο επιχείρηση. Ναι, σαν πάγιο θα το σαν πάγιο βεβαίως. 300.000 λοιπόν, ευρώ. Αυτό λοιπόν λέει. Θα έπρεπε να δηλωθεί μέσα στη δήλωση, να γίνει να αφαιρεθεί η αναπόσβεστη αξία του, πόσο είχε αποσβέσει. Μάλιστα. Και όλο αυτό να πάει να φορολογηθεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσό μπορεί να αντιπεκαλεστεί μόνο στην περίπτωση που έχει φορολογηθεί για αυτό το ποσό και το έχει εμφανίσει στα κέρδη του. Γιατί είναι το 2002, σου θυμίζω, πούλησε αυτό τον εξκαφέ. Αν το είχε, αυτό το 2002 λέω. Αν το, πούλησε, είχε, ναι. Αν το είχε συμπεριλάβει στη φορολογική δήλωση και το είχε βγάλει σαν κέρδος, mm-hmm. θα μπορεί να. Υποτίθεται ότι έχει φορολογηθεί γι' αυτό, θα μπορεί να το επικαλεστεί. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πάμε στον κύριο Παντελή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση για την κυρία εργατολόγο του Παπαθανασοπούλου. Την κυρία Παπαθανασοπούλου, βεβαίως. Παπαθανασοπούλου. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι. Είμαι ασφαλισμένος πριν το 83. Ναι. Στο δημόσιο. Ειδικό ταμείο ειδικό τραπεζών. Ναι. Είμαι 55 ετών. Έχω αποχωρήσει τον Μάιο του 10. Όχι, στην Ταμείο Τραπεζών, πρώην Ιωνική Τράπεζα. Ναι. Τα πει. Ναι. Το ταμείο. Έχω αποχωρήσει τον Μάιο, τέλος Μαΐου του 2016. Ναι. Με θελουσία. Πότε μπορώ να πω στη σύνταξη. Πόσα χρόνια είχατε το 2016. Το 2016 είχα 30 χρόνια, αν 29 και 10 μήνες. Λίγο πιο δυνατά να μιλάτε, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά. Έχετε, 29, κάνετε... 29 χρόνια και 10 μήνες. Και δεν έχετε τίποτα άλλο από ασφάλιση. Έχω και, πριν το 83, έχω και 9 μήνες. Στο ΙΚΑ. Ναι, ναι, στο ΙΚΑ. Έχετε, τώρα κάνετε αυτασφάλιση. Δεν έχω κάνει αυτασφάλιση. Δεν προεβλέπετε μέσα στο πακέτο της εθελουσίας. Μπορώ να κάνω αυτασφάλιση, δεν προβλέπετε. Ναι. Αλλά... μπορείτε να κάνετε και μάλλον πρέπει να κάνετε, διότι θα πρέπει να συμπληρώσετε, έχετε τώρα 29 χρόνια, θα πρέπει έχω να συμπληρώσετε... 29 και 9 μήνες. Ναι. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον... 83. Ναι. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον το 62ο και να έχετε και 40 χρόνια ασφάλισης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε, να προχωρήσετε σε αυτασφάλιση και ό,τι σας υπολείπεται, εφόσον μπορείτε, να το καλύψετε από πλασματικούς. Μάλιστα. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι. Αυτή είναι η λύση για εσάς. Με αυτασφάλιση πώς μπορεί να γίνει στο Ταμείο των Τραπεζών, τόσο να πούμε 35 ετία, γιατί είναι ειδικό Ταμείο Τραπεζών. Ναι, ναι, θα πάτε στο ΙΚΑ που ανήκει η κατοικία σας. Ναι. Στο ΙΚΑ θα πάτε. Και θα κάνετε αίτηση για την αυτασφάλιση. Το ειδικό ταμείο έχει δικό του υποκατάστημα, αλλά η αυτασφάλιση γίνεται στα κατατόπους ΙΚΑ. Ναι.
Άρα θα έχω πριν τα 62 με 35 ετία και όριο. Πότε πιάνετε την 35 ετία, αφού μου λέτε τώρα ότι έχετε 29 χρόνια και 9 μήνες. Έχω 29 και 9 μήνες. Άρα την 35 ετία την πιάνετε μετά την 1η-1η του 22. Ναι, στο Ταμείο των Τραπεζών, αλλά και 9 μήνες πριν το 83. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό, αλλά το γεγονός ότι πιάνετε την 35 ετία. Εάν όμως αναγνωρίσω στρατό και αυτασφαλιστώ, την πιάνω στα 58 μου χρόνια. Μαζί με το στρατό πόσο έχετε σήμερα? Μαζί με το στρατό, εάν τον αναγνωρίσω, θα πάω στα 34 χρόνια, περίπου 33,5. Άρα θέλετε ακόμα ένα χρόνο. Άρα θέλει 1,5 χρόνο, όπως φαινόταν για την 35 ετία. Σε 1,5 χρόνο λοιπόν το 18, εάν πιάνετε την 35 ετία το 18, μπορείτε να βγείτε στα 60 σας. Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Μια ερώτηση. Η αυτασφάλιση όμως, πόσο θα είναι το κόστος σήμερα? Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το κόστος θα υπολογιστεί με βάση τις αποδοχές του μήνα αποχώρησής σας. Μάλιστα. Έτσι, εκεί θα υπολογιστεί το κόστος. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, κύριε Παντελή. Έχω εισόδημα μόνο από ενίκεια. Με αφορούν οι αποδείξεις με πλαστικό χρήμα? Καλή χρονιά, μας λέει το 000. Όχι. 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 Αυτό αφορά μόνο μισθωτούς. Συνταξιούχους και τους αγρότες, μην ξεχνάτε. Έχουμε άλλο τηλεθεατή, πριν σε ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κύριε Γιάννη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σας ακούμε. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, νέος ασφαλισμένος. Ναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, νέος ασφαλισμένος. Μάλιστα. Μάλιστα. Γεννηθεί το 1957. Έχω περίπου 3.000 έτσιμα και δουλεύω στη ζώνη του περάματος. Αυτά τα έτσιμα δεν θα ξαναρθά. Δεν μπορεί να τα κάνω πέρας 500, γιατί βλέπω τις δουλειά δεν υπάρχει δουλειά στο Βαπορία. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Μέχρι τα 67 δεν μπορείτε να τα κάνετε 4-500, γιατί? Γιατί δεν υπάρχει δουλειά στη ζώνη του περάματος στο Βαπορία. Ναι. Τώρα θέλω να ανοίξω. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει δουλειά στη ζώνη. Μάλιστα. Θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση. Ναι. Σαν ελεύθερο επαγγελματία. Ναι. Να πληρώνω αυτά τα 157 ευρώ. 158 πόσο είναι, σαν ελεύθερο επαγγελματία νέο. Ναι. Και αυτό θα πω 25 έξιμα. Αλλά παράλληλα θα δουλεύω και στη ζώνη. Θα κολλάω 5, 6, 10 το δίλα. Θα ασφαλίζεστε και για τις δύο ιδιότητες. Ναι. Θα πληρώνετε τις εισφορές σας ως αυτό το λόγο. Αυτά τα 25 που θα έχω σαν ελεύθερος επαγγελματίας θα πιάνονται κανονικά. Ο χρόνος ασφάλισης ο παράλληλος δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη δύο φορές. Εφόσον υπάρχει παράλληλος χρόνος, θα ληφθεί υπόψη μία φορά. Ή από την ιδιότητα του αυτοαποσχολούμενου ή από την ιδιότητα του μισθωτού. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη δύο φορές για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι είπατε? Μία θέλω να πάρω. Θέλω μία να πάρω σαν ελεύθερο επαγγελματία. Θα πάρετε σαν αυτό αποσχολούμενος λοιπόν. Θα συνυπολογίσετε δηλαδή, για τα 3.000. Και πόσα τα υπόλοιπα. Θα συνυπολογίσετε για τα 3.000 ένσημα που έχετε στο ΙΚΑ και θα πάρετε μία ενιαία σύνταξη τα 67 σας. Και μία άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ για αυτό. Ναι, πείτε μας παρακαλώ πολύ την ερώτησή σας. Ποια είναι η επόμενη? Είναι η γυναίκα, είναι νέος ασφαλισμένος, έχει περίπου 4.300 ένσημα. Ναι. Από τα οποία 3.700 είναι βαρέα. Ναι. 3.700 είναι βαρέα τα ένσημα. Ναι. Τα 3.700 είναι βαρέα από τα 4.200 σπασία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τα έχει αυτά? Από το 95-96. Ναι, νέος ασφαλισμένος είπατε. Είναι η γυναίκα του, είναι η γυναίκα του, είναι για τη σύζυγο. Είναι για τη σύζυγο, έτσι, κύριε Γιάννη? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, η ερώτηση δεύτερη για τη σύζυγο. Μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62, εφόσον έχει τουλάχιστον 4,5, εκ των οποίων 3.600 βαρέα, εκ των οποίων 3.300. Άρα τις λείπουν μόλις 300 ένσημα. Ναι, απλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τα 3.375 που είναι για τους νέους ασφαλισμένους, κάποια ένσημα, τα 1.000 ένσημα, πρέπει να είναι μέσα στα τελευταία 13 χρόνια. Α, μάλιστα.
Αν είναι πολύ νεότεροι, ναι, να προσέξουμε αυτό. Το 2017 έχει έρθει. Εμείς προσπαθούμε εδώ να διαβάσουμε, να απαντήσουμε ερωτήσεις. Ψιθυρίζουμε. Γίνεται ένας πανικός. Πολλές ερωτήσεις και για την αποποίηση μαζί με τη Σουζάνα Τηλιμετίδη. Θα δούμε βεβαίως και τις κάρτες για τα κόκκινα δάνεια. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά από όλους στο SBC, χρόνια ευτυχισμένα, ευτυχισμένο το 2017. Ευχόμαστε για όλους μας να είναι καλύτερο από το 2016, καθώς οι αλλαγές που ήρθαν το 2016 και θα επηρεάσουν φυσικά και το 2017 και το 2018 και το 2019, θα είναι πολύ μεγάλες, ραγδαίες και κυρίως για όσους λαμβάνουν σύνταξη, όσοι είναι μισθωτοί, κυρίως κάτω των 25 ετών με τον υποκατώτατο μισθό. Όπως επίσης έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές και για τα κόκκινα δάνεια και με τη φορολογία. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις δικές σας σχετικά με τα φορολογικά θέματα, γιατί ενώ παλιότερα ήταν τελείως διαφορετικά, δηλαδή μπορούσαμε να έχουμε κάποιον κοινό λογαριασμό, ο ένας από τους δύο συζύγους να μην χρειαστεί να μην δούλευε τέλος πάντων. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ο Δημήτρη Τσαμόπουλε, πρόεδρε φοροτεχνικών Αττικής, αλλά κάτι Ελλάδος μπορεί να ξέρω εγώ. Ναι, κάτι μπορεί να ξέρω παραπάνω. Δηλαδή μου δεν ξέρουμε τώρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πεθαίνει τελευταία. Αρκεί λοιπόν να μην την υπεθεράσουν. Έτσι. Δημήτρη Τσαμόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και τηλεθεατές. Μπράβο. Τι γίνεται όταν είναι αντρόγυνο, εργάζεται ο ένας από τους δύο, ο άλλος είναι ο τυχερός της υπόθεσης, και θα πρέπει και αυτός τώρα να δηλώσει αυτόν από αυτό το. Δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται. Είναι ένα ζευγάρι, παιδί μου, είμαι εγώ με τον άντρα μου. Εγώ δεν εργάζομαι, ο σύζυγός μου εργάζεται. Έχει ένα αλφα εισόδημα. Και έχουμε ένα κοινό λογαριασμό που αναγκαστικά από αυτόν τραβάμε και οι δύο. Και μία κάρτα. Και μία κάρτα. Θα πρέπει λοιπόν να βγάλω και εγώ κάρτα, η οποία δεν εργάζομαι, έτσι ώστε να δηλώσω το τεκμαρτό. Τεκμήρια. Βέβαια, αν έχει τεκμήρια. Δεν έχω τεκμήρια το ότι αναπνέω. Ναι. 5.000 πόσο βέβαια είναι το ότι αναπνέω. Το ότι ζω, ας πούμε. Πόσο? 2.500 το ότι αναπνέω. Η αναπνοή μόνο είναι 2.500. Τώρα από εκεί και άρα πέρα θα πρέπει να βγάλω κι εγώ κάρτα, Σουζάνα. Κανονικά μου. Κανονικά θα πρέπει να βγάλεις κάρτα κι εσύ και ο καθένας να κινείται ξεχωριστά. Αυτά λέει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την ερμηνευτική να δούμε πώς θέλει να πει ο νομοθέτης και πώς θέλει να πει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μάθει ότι το ποσό για τις αποδείξεις πάει συνολικά για την οικογένεια και από εκεί μοιράζεται ανάλογα τα εισοδήματα που έχει ο καθένας. Τώρα έτσι όπως βγαίνει μέσα από την πρώτη ανάγνωση του νόμου, προφανώς εννοεί τον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά. Άρα θα πρέπει να βγάλει είτε εργάζεται είτε δεν εργάζεται, είτε υπάρχει κοινός λογαριασμός και αυτός ο οποίος δεν εργάζεται μία κάρτα. Μπορεί να βγάλει μία δεύτερη δικιά της κάρτα οικογενειακή και να κινείται με αυτή την κάρτα. Έχουμε και πολλές ερωτήσεις, αλλά βλέπει Σουζάνα, η κάρτα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό δεν έχει δουλειά. Δηλαδή, γιατί πώς με φορολογήσει εμένα με τα 2.500 αφού με συντηρεί ο σύζυγός μου. Για ποιο λόγο δηλαδή. Μπορεί να μην έχω έσοδα. Ναι, αυτό είναι το τρελό, είναι το παράλογο, Δημήτρη. Όλα αυτά τα χρόνια όμως είχαμε μάθει στο παράλογο με τα τεκμήρια. Και εισόδημα να μην είχες, σε έπιανε το τεκμήριο. Και ο προηγούμενος κύριος που πήρε, που λέει δεν έχω να πληρώσω τον έμφυα, και αυτός φορολογείται με τεκμήριο για το σπίτι που έχει και ζει. Και ναι, μην μπορεί όμως στο παρελθόν να έχει κάποια δουλειά ή να το έχει κληρονομήσει. Ναι. Δεν έχουν, δεν έχουν όμως όλη τη δυνατότητα να κάνουν ανάλωση προηγουμένων ετών. Άρα όλο αυτό το χτίσιμο που έχει γίνει σε όλο το φορολογικό τοπίο κατά κύριο λόγο δεν αφορά αέρα. Είσαστε παντρεμένοι και λαμβάνετε του συζύγου ή της συζύγου τα χρήματα. Θα πρέπει και εσείς λοιπόν από αυτό το λογαριασμό να πάτε, κυρίες και κύριοι, και να βγάλετε κάρτα. Πριν περάσουμε στην κυρία Νίκη, πάμε να τα πούμε, Σουζάνα μου, γιατί δεν τα δείχνουμε σε κάρτες για να μην κρύβουμε και τα τηλέφωνα, γιατί οι τηλεθεατές θέλουν να καλούν ζωντανά και να κάνουν την ερώτησή τους. Πάνω από 100.000 υποθέσεις του νόμου Κατσέλη έχουν προγραμματιστεί να εκδικαστούν την προσεχή διετία 2017-2018 και αφορούν ρύθμιση δανείων. Αφορούν ρύθμιση 18 δις, έτσι, τα δάνεια που αφορούν είναι περίπου ύψους 18 δις. Να πούμε το εξής, ότι
τον Δεκέμβριο του 2015 υπήρξε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων του νόμου Κατσέλη που κατέθηκαν στα ειρηνοδικεία της χώρας. Και αυτό γιατί, δεδομένου ότι άλλαζε ο νόμος και γινόταν πιο δεσμενής, έτρεχαν συνέρεα πραγματικά οι οφειλέτες στα ειρηνοδικεία της χώρας, προκειμένου να μπορέσουν να καταθέσουν μια αίτηση και να επαφθούν στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν πιο ευνοϊκό. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι τα δικαστήρια, παρότι γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί κάτι διαφορετικό, στην ουσία έχουν, λόγω της εμπειρίας, της ισορρευμένης εμπειρίας που έχουν, έχουν τα εργαλεία εκείνα να βρίσκουν τις καταχρηστικές αιτήσεις, τις αιτήσεις δηλαδή του νόμου, οι οποίες έχουν καταχρηστικά στοιχεία και οι οποίες πραγματικά μπορούν να υποκρύπτουν και έναν στρατηγικό κακοπληρωτή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 30%, ένα ποσοστό 30% περίπου των αιτήσεων που έχουν μέχρι σήμερα εκδικαστεί, απορρίπτονται είτε για λόγους ουσίας ή τυπικούς λόγους, δηλαδή για συγκεκριμένες εστάσεις, είτε επειδή θεωρείται καταχρηστική η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Όμως, το πολύ θετικό παραμένει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 65-70% περίπου μπορεί, καταφέρνει και επιτυγχάνει να ρυθμίσει τα δάνειά του, να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του, γιατί πλέον μιλάμε για σύνολο οφειλών, γιατί υπάρχει και η δυνατότητα, όπως είπαμε, ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικών υποχρεώσεων και το καθεξής, να ρυθμίσονται μέσα στο πλαίσιο αυτού του νόμου. Καταφέρνει λοιπόν και να διασώσει την πρώτη του κατοικία, αλλά και με έναν συνολικό τρόπο να ρυθμίσει τα δάνειά του. Αυτό είναι το μεγάλο εργαλείο που λέγεται νόμος Κατσέλη. Είναι η δυνατότητα που δίνει σε οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, οι οποίοι δεν είναι στρατηγικά κακοπληρωτές, δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ενώ μπορούν, δεν πληρώνουν, δεν καταβάλουν. Τους δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και να σώζουν, να διασώζουν την πρώτη τους κατοικία. Να πούμε το εξής, ότι όταν έχουμε οφειλέτες οι οποίοι έχουν κατά βάση καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, το κούρεμα, η διαγραφή δηλαδή χρέος, μπορεί να ξεπερνά και το ποσοστό του 60% του συνόλου της οφειλής. Αντίθετα, στα στεγαστικά δάνεια, η διαγραφή που επιτυγχάνουμε είναι κατά μέσο όρο το 30% θα λέγαμε, και αυτό γιατί ο οφειλέτης πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποπληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Με τον παλαιό νόμο έφτανε μέχρι το 80%, σήμερα έχει να κάνει με την εμπορική αξία, πρέπει να αποπληρωθεί η εμπορική αξία του ακινήτου. Τέλος, να επισημάνω το εξής, ότι η ολική διαγραφή, το 100% δηλαδή κούρεμα που ακούμε, με τον νόμο Κατσέλη σε πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 1% θα έλεγα, γίνεται εφικτό. Δεν ήταν δηλαδή ένα εργαλείο που έκανε χρήση ο οφειλέτης καταχρηστικά. Ήταν η περίπτωση, πώς ακούσαμε τώρα τον οφειλέτη αυτόν, ναι, τον άνθρωπο αυτό που πραγματικά ήταν μακροχρόνια άνεργος, αδυνατούσε να επιβιώσει, αδυνατούσε να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Για αυτούς λοιπόν τους οφειλέτες υπήρχε αυτή η ευνοϊκή πρόβλεψη. Ωστόσο, με τον νέο νόμο σήμερα, αυτό δεν θα είναι εφικτό. Δεν προβλέπεται δηλαδή η ολική διαγραφή με τον νόμο Κατσέλη. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κυρία Νίκη. Καλή χρονιά, κυρία Νίκη. Επίσης. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο άντρας μου εργάζεται σε ΔΕΚΟ. Μάλιστα. Και κλείνει 36 χρόνια εργασίας το 17 το Μάιο. Μάλιστα. Και τα 58 του τον Αύγουστο του 17. Τότε βγαίνει στη σύνταξη. Τα 35 χρόνια είπατε τα κλείνει. Τα 36 χρόνια τα κλείνει το Μάιο του 2017 τώρα. Άρα 35 έχει κλείσει από το 2016. Ναι. Εφόσον έχει κλείσει τα 35 από το 2016, είναι πόσο χρονών? Το 2016 ήταν 57. Τώρα θα μπορεί να βγει, μπορεί να βγει στα 59 του. Το κριτήριο είναι πότε κλείνει τα 35 για να βρούμε το ηλικιακό του όριο. Και το ηλικιακό του όριο είναι το 59, εάν έκλεισε τα 35 το 2016. Ωραία, οπότε τον Αύγουστο του 59 χρονών. Όταν συμπληρώνει τα 59 του μπορεί να βγει, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Να είστε καλή χρονιά. Πάμε και στην κυρία Δέσποινα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λίγο πιο δυνατά, σας ακούμε από μακριά. Να κλείσω την τηλεόραση. Χαμηλώστε τη βεβαίως, γιατί δεν σας ακούμε και θα μικροφωνίζει. Την έκλεισα και σας ακούω από το τηλέφωνο. Σας ακούμε και εμείς. Καλησπέρα σας. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Εργατολόγο για τον αδελφό μου, όχι για μένα. Βεβαίως, την κυρία Παπαθανασοπούλου. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο αδελφός μου ήταν οδηγός ταξί, σε μισό ταξί, όχι ολόκληρο. Έκανε διακοπή τον Ιούλιο του 2016 με 32 χρόνια, 6 και 6 μήνες. Πού ασφαλιζόταν, στο ΤΣΑ, στο τέος ΤΣΑ, ήταν ιδιοκτήτης. Το παλιό το ΤΣΑ που μετατράπηκε στο ΑΕ. Ναι. Ωραία. Πέρσι τον Ιούλιο,
του 16, είχε 32 χρόνια και 6 μήνες. Μάλιστα. Και συν κάποια 900 τόσα ένσημα που είχε πριν να πάει στρατιώτης. Ναι. Με το καινούργιο ασφαλιστικό, τώρα έτσι όπως αναφέρετε, τώρα παίρνει ένα μικρό επίδομα γύρω στους 4 μήνες πρέπει να πάρει από τον ΟΑΕ. Από τον ΟΑΕ. Γύρω στα 360, 340, κάπου τόσο νομίζω, 360. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου έχει πει. Με το καινούργιο ασφαλιστικό, τι μπορεί να γίνει. Πόσο χρονών είναι ο αδελφός σας? Ο αδελφός μου γεννήθηκε το 61. Είναι 55 χρονών. 55 μισό είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Εάν θέλει να κάνει αίτηση για πλήρη σύνταξη στα 62 του, θα πρέπει να αναγνωρίσει τουλάχιστον όσα χρόνια του λείπουν, τουλάχιστον 7 χρόνια, αν έχει 33 χοντρικά σήμερα, από παιδιά, σπουδές και κενά στην ασφάλιση. Για να μπορέσει να πιάσει τα 40 και να συνταξιοδοτηθεί στα 62 του με 40 χρόνια. Εάν δεν αναγνωρίσει τίποτα και ο χρόνος ασφάλισης του παραμείνει όπως είναι σήμερα, θα μπορεί να πάρει σύνταξη μόνο στα 67. Αυτό που λέτε για 35 ετία, το 15... Δεν ισχύει για τον ΟΑΕ αυτό. Θα έπρεπε να πιάνει τα 35 ή το 11 ή το 12 με πλασματικούς. Ή το 11 ή το 12. Ναι, αλλά αν είχε 32 το 16, σημαίνει ότι είχε 29 το 13, άρα αποκλείεται να μπορούσε να πιάσει. Να σας πω κάτι. Το πέρσι το 16 είχε 32,5 συν 3 χρόνια που είχε το ΙΚΑ πριν να μπει στον ΟΑΕ σαν ελεύθερος επαγγελματίας οδηγός ταξί. Άρα, εάν είχε 30 ή 31 χρόνια το 12 και μπορούσε να κάνει 35 ετία, θα μπορούσε να κατοχυρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του. Το 60ο έτος της ηλικίας του το πιάνει το 21. Άρα, με αυτά τα δεδομένα μπορεί να βγει πάλι 61 ετών και 8 μηνών. Δηλαδή, η καλύτερη εκδοχή για εκείνον πάλι οδηγεί λόγω της ηλικίας του σε μεγάλο ηλικιακό. Ή θα βγει λοιπόν με αυτή την κατοχύρωση, εφόσον μπορεί να πιάσει 35 έτη το 11 ή το 12, ή και να έχει και 37 στο σύνολο αν κάνει κατοχύρωση του 12, ή 36 στο σύνολο αν κάνει κατοχύρωση του 11, ή θα βγει στα 62 του εξαγοράζοντας όσο πλασματικό του λείπει για να φτάσει στα 40. Δεν είναι πολύ το πλασματικό. Δηλαδή, να πιστέψω αυτό που είχατε πει κάποιος άλλος εργατολόγος, γιατί παρακολουθώ αυτή την εκπομπή, ότι μπορεί την τελευταία πενταετία να βάζει από 100 ένσημα πάλι σαν οδηγός. Αυτό είναι για να πάρει μειωμένη στα 62 του. Αυτό που συζητάγαμε πριν ήταν για την πλήρη σύνταξη. Συγγνώμη. Θα είναι πολύ, πολύ μικρή η... Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά η μείωση θα είναι 30% πιθανότατο όριο και θα είναι μεγάλη. Ναι. Κοντά στο 30%. Θα είναι 30, αν είναι 62, θα είναι 30. Θα είναι 30%. Τι με συμβουλεύετε να κάνει? Κοιτάξτε, εάν θεωρείτε ότι μπορεί να πιάσει τα 35 χρόνια το 11 ή το 12 και αθρηστικά σαν προϋπόθεση να έχει 36 στο σύνολο σήμερα ή 37 στο σύνολο σήμερα, τότε το καλύτερο είναι αυτό, θα αναγνωρίσει το λιγότερο δυνατό και 61 ετών και 8 μηνών θα πάρει πλήρη σύνταξη. Όμως, αν δεν έχει κάνει αίτηση για εξαγορές πριν από τις 12 Μαΐου του 2016, οι εξαγορές τώρα έχουν υψηλό κόστος. Πρέπει δηλαδή λίγο να το σταθμίσει αν συμφέρει να το κάνει αυτό τώρα ή όσο θα πλησιάζει στην ηλικία. Από την άλλη, αν δεν βάλει τα 100 ένσημα την τελευταία πενταετία από τα 57 στα 61, του κλείνει οριστικά την πόρτα της μειωμένης. Δεν θα μπορεί να πάρει μειωμένη. Άρα, σαν δικλίδα ασφαλείας, ας πούμε, θα μπορούσε να βάζει τα 100 ένσημα κατέτος και στα 61 του να σταθμίσει τι συμφέρει πιο πολύ να κάνει. Αν θα εξαγοράσει ή αν θα πάει για μειωμένη. Επειδή δεν έχει σπουδές, ναι, έχει μόνο το μεσοδιάστημα από το 81 μέχρι το... Τα κενά ασφάλισης λοιπόν έχει. Και έχει και παιδιά. Τα κενά ασφάλισης είναι από το 81 μέχρι το 80, τέλος το 83. Και έχει και παιδιά. Όχι, είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος. Στρατό πόσο έχει? Στρατό 2 χρόνια και ένα χρόνο... Άρα έχει 4 χρόνια πλασματικά. Με τα 4 χρόνια πλασματικά, εάν έχει 31 το 11 ή το 12, μπορεί να κάνει την κατοχύρωση που συζητάμε. Όμως, το τι τον συμφέρει ακριβώς να κάνει για το 2021 είναι νωρίς να το πούμε. Θα πρέπει να το επανεξετάσει. Αν όμως δεν βάλει τα ένσημα τα 100 την τελευταία πενταετία, θα ξεχάσει το θέμα της μειωμένης σύνταξης. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Πάμε, Πρόεδρε μου, να απαντήσουμε, γιατί πραγματικά σήκωσε στο φορολογικό θερμόμετρο με αυτά που μας ψιθυρίζαμε πριν. Μπορείτε να μου πείτε πώς υπολογίζετε το τεκμήριο ενοικιαζόμενου σπιτιού για άνεργο? Πώς υπολογίζετε, πάει στο... το κόστος, μάλλον σύμφωνα με τα τετραγωνικά που έχει και την περιοχή που μένει, θεωρείται σαν τεκμαρτό μίσθωμα. Τώρα ακριβώς ακόμα δεν μπορούμε να τα αναλύουμε σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα τεκμήρια αυτό. Ξέρεις τι η χρήση τώρα κατοικίας, είτε μισθωμένη είτε ιδιόκτητη. Έρχεται η θεία από το Σικάγο, το έχουμε πει με την Ασπασία την Παπαθασοπούλη τελευταία φορά, Δημήτρη. Έρχεται η θεία από το Σικάγο και μας λυπάται εδώ πέρα στα χάλια που ζούμε σήμερα και σου λέει, έλα εδώ κορίτσι μου, αφού δεν έχεις σπίτι, έλα να σου δώσω ένα σπίτι 80 τετραγωνικών, παραδείγματος χάρη στους αμπελόκηπους, σου λέει ένα παράδειγμα. Τους λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι άνεργος, η θεία θέλει να δώσει κανονικά το σπίτι, να μου το κάνει δωρεά, πληρώνει κανονικά τους φόρους κλπ. Μετά θα έρθει σε μένα η εφορία την άνεργη, αυτό που λέει ο κύριος, βεβαίως, και θα ναι, με φορολογήσει σε τεκμαρτό ναι, για κάτι το οποίο δεν εισπράττω, μου το έχουν δώσει δωρεά. Δηλαδή αυτό πες μας πόσο τρελό είναι με την Ασπασία, που το ζητούσαμε. Θυμάσαι, αυτή είναι η καλή μορφή που λες εσύ, mm, γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν δεν είχες δικό σου σπίτι, πλήρωνες ένα νίκη. Τώρα λοιπόν το νίκη το παίρνει, το δίνει υπομορφή ενοικίου στην εφορία. Πάμε να απαντήσουμε ναι, και σε 2-3 ακόμα ερωτήσεις πριν περάσουμε στον κύριο Γιώργο. Δημόσιος υπάλληλος και στον κύριο Γιάννη στην Αγγλία, χωρίς κανένα εισόδημα στην Ελλάδα. Θα φορολογηθεί και στις δύο χώρες. Ευχαριστώ και καλή χρονιά μας, λέει ο εδώ κύριος τώρα Σπύρος. Λοιπόν, αυτό είναι το μπλέξιμο το μεγάλο το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια. Εάν αυτός είναι Έλληνας κάτοικος, φορολογικός κάτοικος εννοώ, μπορεί να έχει μετακινηθεί να μένει στην Αγγλία, αλλά να μην έχει πάει στην εφορία να κάνει, να δηλώσει ότι είναι φορολογικός κάτοικος ξένης χώρας. Για αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι υποχρεωμένος να τα λεφτά που βγάζει έξω σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να τα ξαναφορολογήσει στην Ελλάδα. Βέβαια με τις εκεί μπαίνουν σε εφαρμογή συμβάσεις διπλής φορολογίας. Εδώ δεν έχει κανένα εισόδημα. Δεν έχει σημασία από τη στιγμή που για την εφορία πάει... θεωρείται κάτοικος Ελλάδος. Ναι. Αυτά είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τον νόμο να τα φορολογήσει και στην Ελλάδα. Κάνοντας πάλι... Πριν να απαντήσουμε σε άλλες δύο ερωτήσεις, Σοφία, τις γραπτές, πάμε και ως δύο τηλεθεατές. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Έπεσε ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιώργο, τελευταίος τηλεθεατής για σήμερα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Με ενδιαφέρει να σε ρωτήσω για τη σύζυγό μου. Μάλιστα, έχει πείτε μας. Έχει κλείσει το 58ο έτος. Ναι. Έχει 37 χρόνια συνεχόμενα στον ΟΑΕ και θα ήθελα να μάθω πότε μπορεί να διέξει να διώξει. Συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συμπληρώνει και με τα διευθυντικά τα 40 χρόνια, σε τι ηλικία μπορεί να είναι 58 χρονών. Να σας πω κάτι άλλο. Πότε γίνεται 60, γίνεται το 20. Δεν σας άκουσα. Πότε γίνεται 60 χρονών, το 19. Το 19. Επειδή λέτε ότι τώρα έχει 37, άρα πριν από 4 χρόνια, δηλαδή το 12, έχει 33. Έχετε παιδιά. Το 12 είχε 37 χρόνια. Α, ωραία. Το 12 είχε 37 χρόνια το ΤΕΒΕ. Πολύ ωραία. Άρα έχει κρατήσει ως ηλικιακό όριο με βάση τις μεταβατικότητες του 43-36 του καινούργιου νόμου 61 ετών και 3 μηνών για να βγει στη σύνταξη. 61 και 3 μηνών, Σοφία. Δημήτρη, κάνω κοινή δήλωση με τον σύζυγό μου που είναι συνταξιούχος. Δεν έχω εισόδημα. Είδες αυτό έχω τεκμαρτό. Έχω τεκμαρτό από δύο σπίτια. Πρέπει να μαζεύω δικές μου αποδείξεις. Όπως πάλι το ίδιο που είχαμε πει. Όπως τεκμαίρεται η πρώτη ματιά με τον νόμο είναι ναι. Ναι. Περιμένουμε να βγει η ερμηνευτική να μήπως μας πει κάτι άλλο. Έχω εισόδημα από ενίκιο και από σύνταξη δημοσίου. Μικρή μας λέει, μαζεύω αποδείξεις. Μαζεύει, ναι. Για τη σύνταξη απαιτείται. Σουζάνα μου, πάμε να δούμε και κάτι τελευταίο που πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Μεγάλη αγανάκτηση θα το έλεγα.
καλοπληρωτές με κακοπληρωτές. Οι καλοπληρωτές θέλουν να πετύχουν μια ευνοϊκότερη ρύθμιση και βεβαίως κάποια διαγραφή ως προς την οφειλή τους. Να πούμε το εξής, ότι το μεγάλο θέμα είναι πρώτον η μη δυνατότητα ρύθμισης, εύκολης μάλλον ρύθμισης των δανείων των πράσινων, δηλαδή των δανείων που εξυπηρετούνται κανονικά, και η άνηση, θα λέγαμε πολλές φορές, μεταχείριση πράσινων, δηλαδή καλών και κακών οφειλετών. Βλέπουμε και παρατηρούμε ότι από τη στιγμή που ένα δάνειο θα κοκκινήσει, δηλαδή θα καταστήλξει πρόθεσμη κάποια οφειλή, είναι πιο εύκολο να έρθουμε σε ρύθμιση εξοδικαστική με τις τράπεζες. Αυτό δυστυχώς το παρατηρούμε και επίσης παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει, βέβαια το παρατηρούμε, θα συμπληρώσω ότι υπάρχει και πιο ειδικός από μένα, παραδείγματος χάρη και στην εφορία. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και είναι απόλυτα συνεπείς στην καταβολή των οφειλών, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι ρυθμίσεις εφορίας, δεν απολαμβάνουν κάποιας ρύθμισης αν αυτή δεν καταστήληξε πρόθεσμη, κάποιας ελάφρυνσης. Να πω το εξής, ότι στην περίπτωση που ήταν εφικτό για καλούς οφειλέτες μία ελάφρυνση χρέους, ακόμη και αν αυτό ήταν μείωση τόκων ή μείωση κεφαλαίου ή μείωση δόση με οποιοδήποτε τρόπο, πραγματικά θα ήταν και ανέφικτος, μάλλον όχι ανέφικτος, και αχρίαστος, να το πω έτσι, ο νόμος Κατσέλης στις περισσότερες περιπτώσεις του, αλλά δεν θα βλέπουμε και τόσα δάνεια να κοκκινήσουν. Πλέον, μεγάλος αριθμός δανείων κοκκινίζει, δηλαδή καθίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή, γιατί οι οφειλέτες αδυνατούν να ρυθμίσουν το δάνειο με ευνοϊκό τρόπο και προτιμούν να το αφήσουν να καταστεί ληξιπρόθεσμη. Συγχωρέστε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια η εκπομπή SBC Live. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά να έχουμε.